Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον καφέ και αυτής της Κυριακής. Ελπίζουμε να πιούμε μαζί έναν καφέ και να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται στον κόσμο και ενδεχομένως να εμβαθύνουμε και σε ορισμένους από τους θεσμούς του ελληνικού κράτους, όπως είναι το Υπουργείο Εξωτερικών, από το οποίο περιμένουμε να ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη αμεσότητα και ευελιξία και να διαμορφώνει θέσεις για ζητήματα στα οποία η χώρα καλείται να πάρει θέσεις και ενδεχομένως να δραστηριοποιηθεί. Το παλιό κλίμα του βλέπουμε τι γίνεται και παρεμβαίνουμε πυροσβεστικά, νομίζω δεν εξυπηρετεί πλέον τη χώρα. Τα πράγματα εξελίσσονται με ραγδαίως και πρέπει να υπάρχουν προετοιμασμένες πολιτικές. Το πάνελ μας σήμερα, ο πρέσβης επιτιμή, ο κύριος Ελευθέριος Καραγιάννης. Καλημέρα κύριε πρέσβη, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ κύριε μαζί μας. Ο κύριος Καραγιάννης είναι δεινός παίκτης του τένις. Αν είχε την ηλικία του Τσιτσιπά, ενδεχομένως να τον ανταγωνιζόταν. Έτσι. Ενδεχομένως και σήμερα να τον ανταγωνίζεστε, έτσι. Και ορισμένες Κυριακές, όπως αυτή που μας τιμάει με την παρουσία του, δεν πηγαίνει στο παιχνίδι και έρχεται σε εμάς. Και αυτό είναι σημαντικό. Ευχαριστούμε. Σάββας Καλεντερίδης, γεωπολιτικός αναλυτής. Ο οποίος εδώ και καιρό δεν φτιάχνει την επικοινωνία μας τεχνικά, αλλά εγώ έχω έναν τρόπο να το... Θα του κλείνω το μικρόφωνο όσο δεν μιλάει και το ανοίγω όταν μιλάει. Και Γεώργιος Χατζηθεοφάνους, καλημέρα κύριε Καλεντερίδη. Υποστράτηγος εν αποστρατεία και οικονομολόγος, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Αποφύτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι το πάνελ σήμερα και αλλάξαμε τον συνήθι ύποπτο στο πάνελ, τον κύριο Κανέλο, τον προσκαλέσαμε στο καφέ. Και σήμερα νομίζω θα έχουμε μαζί του και θα θίξει και ο ίδιος ορισμένα ζητήματα που άπτονται και του Υπουργείου το οποίο υπηρέτησε. Γιατί υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία πρέπει να τα θίξουμε με καλή διάθεση, καλή πίστη και ενδεχομένως να βοηθήσουμε και έναν προβληματισμό στον οποίο πρέπει να αναπτυχθεί. Ο οποίος πρέπει να αναπτυχθεί. Πάμε λοιπόν στον κύριο Καραγιάννη. Το κόνσεπτ της εκπομπής, η ιδέα, η σύλληψη της εκπομπής είναι οι πανελίστες κάνουν τοποθετήσεις πάνω στην επικαιρότητα, σχολιασμένες τοποθετήσεις. Μετά θα δώσουμε το λόγο στον προσκεκλημένο μας και μετά οι πανελίστες θα θέσουν ερωτήσεις στον προσκεκλημένο. Κύριε Καραγιάννη, σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ. Να καλημερίσω τον κύριο Σάββα Καλεντερίδη και τον στρατηγό, τον κύριο Χατζηθεοφάνους και τον συνάδελφό μου, τον Νίκο τον Κανέλο. Κοίταξε, να κάνω μια έτσι επισκόπηση των διεθνών εξελίξεων, γιατί ήταν μια μεστή εβδομάδα αυτή που πέρασε στο διεθνή χώρο. Ξεκινήσαμε με τη διάσκεψη ασφαλείας του Μονάχου, η οποία έληξε βγάζοντας την έκθεσή της των 180 σελίδων, μια παραδοσιακά έτσι έκδοση, επειδή έχω συμμετάσχει σε 5-6 από αυτές τις διασκέψεις ασφαλείας, με όλα τα θέματα, αλλά το πιο σημαντικό από όλα νομίζω ήταν η συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με τον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών που έγινε, και από αυτά τα οποία ανέφερε ο κύριος Μπλίνκεν, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, διέβλεψε ότι η Κίνα από τα λεγόμενα του Κινέζου ομολόγου του μάλλον θα παραταχθεί, θα βοηθήσει στο στρατιωτικό σκέλος την Ουκρανία σε κάποια φάση των εξελίξεων. Επίσης, εκείνη την περίοδο περίπου, ο Αμερικανός πρόεδρος επισκέφθη ευνηδίως το Κίεβο, σιδηροδρομικός, αφού προηγουμένως οι προϊστάμενοι των αρχών ασφαλείας των δύο χωρών, δηλαδή οι Αμερικανοί βασικά, ειδοποίησαν τους Ρώσους ότι ο Αμερικανός πρόεδρος πρόκειται να ταξιδέψει στο Κίεβο. Αντιλαμβάνεστε βέβαια την σκοπιμότητα αυτής της ενημέρωσης, μήπως και γίνει κάποια πυραυλική επίθεση και οδηγηθούμε σε μια παγκόσμια σύραξη. Ο Biden έμεινε 4 ώρες, υποσχεώθηκε βεβαίως την πλήρη στήριξη των Αμερικανών με οπλικά συστήματα. Οφείλω να πω ότι μέχρι σήμερα, μέσα σε ένα χρόνο, οι Αμερικανοί έχουν σχεδόν δαπανίσει περί τα 45 δισεκατομμύρια δολάρια σε οπλικά συστήματα στους Ουκρανούς, ένα τεράστιο ποσό.
ισοδύναμη περίπου στα 35 δισεκατομμύρια που δίνουν κάθε χρόνο βάσει συμφωνίας στο Ισραήλ και νομίζω δίνουν άλλα 20 περίπου στην Αίγυπτο ετησίως. Θέλω να πω ότι το μέγεθος είναι τεράστιο στη δεδομένη στιγμή. Ο Μπλίνκεν βασικά πήγαινε στη Βαρσοβία και πηγαίνοντας στη Βαρσοβία πετάχθηκε στο Κίεβο. Γιατί πήγε στη Βαρσοβία τώρα ο Μπλίνκεν, ο Μπάιντεν. Ο Μπάιντεν πήγε διότι στην Βαρσοβία λάμβανε χώρα η σύνοδος των Β9. Β9 είναι το Βουκουρέστι 9. Το Βουκουρέστι 9 είναι μια ομάδα κρατών της Ανατολικής Ευρώπης, η οποία ξεκινάει από τα Βαλτικά κράτη, περιλαμβάνει την Τσεχία, την Σλοβακία, την Ουγγαρία, την Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Πολωνία. Δηλαδή, βασικά, είναι κράτη της πρώην Ανατολικής Ευρώπης και κράτη του Συμφώνου Βαρσοβίας, πρώην φυσικά, και τα οποία είναι η Ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Αυτή η ομάδα συγκροτήθηκε το 2015 με πρωτοβουλία του Πολωνού και Προέδρου και του Ρουμάνου Προέδρου και έγινε με αφορμή την ένταξη της Ουκρανίας, δηλαδή της Κρυμαίας στην Ρωσία. Και συνέρχονται κάθε χρόνο, γίνεται μια σύνοδος κορυφής. Η πρώτη έγινε στο Βουκουρέστι, γι' αυτό και πήρε την ονομασία Β9, δηλαδή Βουκουρέστι 9. Στην συνάντηση αυτή, η πλέον χαρακτηριστική φράση του Αμερικανού Πρόεδρου Μπάιντεν ήταν ότι το ΝΑΤΟ θα υπερασπιστεί κάθε σπιθανή εδάφους, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπερασπιστούν κάθε σπιθανή εδάφους του ΝΑΤΟ. Το οποίο βέβαια αυτό μπορεί να δώσει και πάρα πολλές ερμηνείες. Δηλαδή καλύπτει και εμάς, αν μας επιτεθούν οι Τούρκοι. Αυτό είναι ένα σημείο προς συζήτηση. Θα πάμε τώρα στο Ιράν. Υπάρχει ένα πρόβλημα με το Ιράν. Από στοιχεία τα οποία μεταδίδουν και ξένα πρακτορία και ξένοι αναλυτές, εκτιμούν ότι το Ιράν έχει πλέον φτάσει στο 84% του εμπλουτισμένου ουρανίου του. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το Ισραήλ, το οποίο είπε ότι αν το ουρανίο φτάσουν στο 90% εμπλουτισμού του ουρανίου, εμείς πρέπει να δώσουμε λύση στην πυρηνική απειλή που δημιουργείται. Πριν μερικές μέρες, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο κ. Νετανιάχου, είχε μια συνάντηση και κλεισμένο το θηρό φυσικά, με τους αρμόδιους ασφαλείας του Ισραήλ. Δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε, εάν τα πράγματα προχωρήσουν περισσότερο, κάποια άλλη αναταραχή στην περιοχή. Μάλιστα, κατά ορισμένους Ισραηλινούς αναλυτές, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συντρέξουν το Ισραήλ στην περίπτωση ενδεχόμενης επίθεσης κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, θα το κάνουν μόνοι τους. Αυτά τα λέω για μια πολύ δυσάρεστη προοπτική η οποία θα προσθεθεί σε αυτήν που συμβαίνει στην Ουκρανία. Ένταση στο θέμα αυτό έδωσε και μια δήλωση του Σιήτη ηγέτου στο Λίβανο, του Ναζράλα, ο οποίος είπε ότι εφέτος το Ισραήλ εορτάζει τα 75 χρόνια της ανεξαρτησίας του, δεν θα προλάβει να εορτάσει τα 80 χρόνια της ανεξαρτησίας του. Αυτό πυροδοτεί ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Υπάρχει η συμφωνία New Start. Η New Start είναι μια συμφωνία που υπογράφηκε, είναι για τον περιορισμό των πυρηνικών κεφαλών μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ. Αυτή υπεγράφει το 2010 από τον Ομπάμα και τον τότε πρόεδρο τον Ρώσο, τον Μετβέδεφ, και είχαν αποφασίσει τότε, το 2010, ότι οι πυρηνικές κεφαλές με τη συμφωνία New Start, γιατί υπήρχε η προηγούμενη Start, δεν θα υπερβούν τις 1550 για κάθε κράτος. Η προηγούμενη προέβλεπε 2000 πυρηνικές κεφαλές, το maximum παραγωγής.
η Ρωσία, αυτή η συμφωνία, συγγνώμη, ανανεώθηκε το 2021 και θα έλυγε το 2000, ή θα λήξει το 2026. Η Ρωσία πρόσφατα, πριν λίγες μέρες, απεφάσισε την αναστολή της συμμετοχής της. Δεν ακύρωσε, δεν τραβήχθηκε από τη συμφωνία όπως διαδόθηκε από κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, απλώς ανέστειλε τη συμμετοχή της. Έκανε και δηλώσεις ο Ρώσος Πρόεδρος, είπε ότι εμείς δεν μπορούμε να απειλούμε από τις ΗΠΑ και να έρχονται οι εμπειρογνώμονές τους, διότι υπήρχε συμφωνία ελέγχου της παραγωγής πυρηνικών κεφαλών εκατέρωθεν και Ρώσοι πηγαίναν στην Αμερική για να ελέγξουν αν πράγματι τηρείται η συμφωνία και οι Αμερικανοί πηγαίναν στη Ρωσία για να ελέγξουν αν πράγματι οι Ρώσοι τηρούν τη συμφωνία. Οι Ρώσοι λοιπόν σταμάτησαν να δέχονται τους Αμερικανούς, ιδίως από το 2020 ξεκίνησε αυτό το θέμα, αλλά τώρα επισημοποιήθηκε πλέον η αναστολή της συμμετοχής των Ρώσων. Όταν μας απειλούν, λένε οι Ρώσοι, με πόλεμο μέσω Ουκρανίας, ο οποίος μπορεί να καταλήξει και σε πυρηνικό πόλεμο. Τώρα, ως προς το Ουκρανικό, οι εκτιμήσεις που υπάρχουν από ορισμένους αναλυτές, οι οποίοι λένε ότι αντίθετα από αυτά που διαδίδουν τα δυτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι θα καταρρεύσει η Ρωσία οικονομικά ή θα ανατραπεί ο Πούτιν ή οτιδήποτε άλλο θέλετε αρνητικό, αυτοί θεωρούν και είναι ειδικοί στα θέματα Ρωσίας, θεωρούν ότι ο Πούτιν αντίθετα προσδοκά μια διάσταση μεταξύ των δυτικών, γι' αυτό και θα παρατείνει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Θα εκτιμά ότι θα υπάρχει μια αποδυνάμωση προμήθειας οπλικών συστημάτων στους Ουκρανούς και το τρίτο και βασικότερο είναι ότι θα υπάρχει μια οικονομική κρίση στην Ευρώπη. Θα πρέπει να λεχθεί ότι ήδη ξεκίνησαν κάποιες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας πολιτών κατά της παροχής οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία, στην Ευρώπη δηλαδή. Μάλιστα στη Γερμανία νομίζω έγινε χθες μια μεγάλη διαδήλωση στο Βερολίνο γύρω στους 15.000 Γερμανοί, οι οποίοι λέγανε σήμερα κράνη, αύριο τάγκς, μεθαύριο η γη σας. Λέγοντας δηλαδή ότι θα υπάρξει μια πολύ μεγαλύτερη καταστροφή. Άρα ξεκινάει ένα ειρηνευτικό κίνημα. Τώρα πόσο θα επεκταθεί, πόσο θα δυναμωθεί και πόσο θα διαρκέσει, αυτό θα το κρίνουν οι εξελίξεις. Αλλά πάντως υπάρχει μια λαϊκή αντίδραση σε αυτό το οποίο γίνεται, δηλαδή παροχή δυτικών οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία για να συνεχίσει την σύραξη. Τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια έκαναν δήλωση μετά από αυτή την αναστολή συμμετοχής στο New Start των Ρώσων, που είπαν ότι τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το ΝΑΤΟ δεν θέλουν άμεση σύγκρουση με τη Ρωσία και επίσης διέρευσε ότι οι Αμερικανικοί κύκλοι έστειλαν ένα μήνυμα σε κινέζικους και ειδικούς κύκλους να πείσουν τη Ρωσία να μην χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα. Κλείνοντας λίγο το Ουκρανικό, θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με κάποια δυσκολία, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δέχτηκαν τη 10η δέσμη κυρώσεων. Τώρα, ως προς αυτό το θέμα των κυρώσεων, θα πρέπει να λεχθεί ότι οι κυρώσεις έχουν επιβάλει μόνο οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικανοί, οι Καναδοί, νομίζω οι Ιαπωνέζοι και οι Αυστραλοί. Αλλά ο υπόλοιπος κόσμος δεν έχει επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία. Και απόδειξη ότι το εμπορικό ισοζύγιο μεταξύ, το περσινό τουλάχιστον, μεταξύ Ρωσίας και Κίνας αυξήθηκε πάρα πολύ, σε τεράστιο βαθμό, έφτασε στα 190 δισεκατομμύρια δολάρια το εμπορικό ισοζύγιο. Το οποίο σημαίνει ότι οι στόχοι των κυρώσεων περισσότερο πλήττουν αυτούς που τις επιβάλλουν παρά αυτούς που τους υφίσταται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω ότι έχουν και μια εναλλακτική πολιτική ή δυτική στο θέμα αυτό. Έγινε το πρώτο φόρουμ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και είναι πάρα πολύ θετικό στη Θεσσαλονίκη. Συμμετείχε και ο πρώην Αμερικανός πρέσβης εδώ. Στην Αλεξανδρούπολη έγινε, κύριε Πρέσβη. Στην Αλεξανδρούπολη, ναι.
Και οι δύο βασικοί τομείς ήταν ο ενεργειακός κόμβος της περιοχής και ο αμυντικός κόμβος της περιοχής. Τώρα υπάρχει μια κινέζικη πρόταση για την Ουκρανία, η οποία κυκλοφόρησε, είναι διπλή. Είναι μια για την λύση στον πόλεμο με 12 σημεία. Από τα σημεία τα οποία διέρευσαν στον τύπο, βασικά είναι κάποιες ιδέες επίλυσης του Ουκρανικού, όχι και άμεσης. Καλεί δηλαδή τις χώρες να έρθουν σε ένα τραπέζι ειρηνικής διαπραγμάτευσης, θέτοντας κάποιες αρχές. Μία από τις βασικές αρχές, η πρώτη, είναι ο σεβασμός της κυριαρχίας, ανεξαρτησίας και εδαφικής ακαιρεότητας του κάθε κράτους. Αυτό απετέλεσε ένα πόλο έλξης των Ουκρανών, οι οποίοι είπαν εμείς κρατάμε το πρώτο σημείο, αλλά υπάρχει και ένα άλλο σημείο που λέγει ότι πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη τα θεμητά συμφέροντα ασφαλείας του κάθε κράτους, που αυτό αφορά την Ρωσία. Άρα ο καθένας παίρνει ό,τι του εξυπηρετεί. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο κ. Ζελένσκι, είπε ότι θα συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο και θα συζητήσει το θέμα. Επίσης, η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πρόεδρος της Επιτροπής, ανακοίνωσαν ότι θα μεταβούν στο Πεκίνο προφανώς για να συζητήσουν την κινέζικη πρόταση. Θα πρέπει να πω ότι είναι η πρώτη φορά που η Κίνα πλέον εκφράζει στο διεθνές πεδίο με μια τέτοια πρωτοβουλία, η οποία δεν αφορά την άμεση περιοχή της, αλλά αφορά μια άλλη περιοχή στον πλανήτη που είναι ο ευρωπαϊκός χώρος. Αυτό έχει μια σημασία πλέον για την διάσταση την οποία παίρνει η Κίνα στα διεθνή φαινόμενα. Θα έλεγα επίσης ότι εάν σε κάποιο βαθμό αυτή η κινέζικη πρωτοβουλία απορριφθεί, τότε αυτό δίνει ένα ψυχολογικό επιχείρημα, για να μην πω και πολιτικό, στην Κίνα να πει ότι εγώ έκανα μια πρόταση ειρήνευσης στην περιοχή, δεν έγινε αποδεκτή, άρα εγώ αποδεσμεύομαι και πλέον προχωράω σε μια στρατιωτική ενίσχυση της Ρωσίας. Της Ρωσίας, την οποία η Κίνα δεν έχει κανένα συμφέρον να την δει αποδυναμωμένη, εν ώψη της σύγκρουσής της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και προφανώς δεν έχει κανένα συμφέρον να τη δει αποδυναμωμένη και η Ινδία, η μεγαλύτερη δύναμη στην υποήπειρο την Ασιατική. Άρα τα πράγματα μπορούν να εξελιχθούν ακόμα σε πολύ χειρότερο βαθμό από ό,τι είναι σήμερα. Ένα άλλο σημείο το οποίο αγγίζει επίσης την Ουκρανία είναι οι τελευταίες εξελίξεις στην Υπερδνηστερία. Η Υπερδνηστερία είναι μια περιοχή η οποία ανεξαρτοποιήθηκε το 1990, μετά από κάποιες, με έναν εμφύλιο με την Μολδαβία, έγινε ένα κράτος μιας παγωμένης σύγκρουσης, όπως λέγεται, όπως είναι το Αρτσάχ, το Ναγκόρνο Καραμπάχ και οι δύο αυτονομημένες περιοχές της Γεωργίας, δεν έχουν αναγνωριστεί ως κράτη, αλλά έχουν εντελώς κρατική υπόσταση, δηλαδή βουλή, πρωθυπουργό, στρατό, εθνόσημο και ούτω καθεξής. Η πρόκληση που μπορεί να προέλθει είναι ότι στην Υπερδνηστερία, που είναι κάπου 4.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα με 460 και 470.000 κατοίκους, η μισή είναι Ρώσοι υπήκοοι. Υπάρχουν ρωσικά στρατεύματα πέραν των φιλορώσων οι οποίοι υπάρχουν εκεί. Ο κίνδυνος ο οποίος μπορεί να προέρθει και να επεκτείνει τη σύγκρουση στην Ουκρανία είναι αν γίνει κάποια, ας το πούμε έτσι, συγγνώμη για τη λέξη προβοκάτσια, προβοκατορική πράξη εκ μέρους των Ουκρανών. Να μην ξεχνάμε ένα πύραυλο που τους ξέφυγε, λέει, από τον αέρα και έπεσε στην Πολωνία και τον ρίχνανε στους Ρώσους, αλλά τελικά βγήκαν οι Αμερικανοί και είπαν ότι δεν ήταν ρωσικός, ήταν ουκρανικός. Αυτό ήταν μια πρόκληση ώστε να εμπλέξει και την Ουκρανία στρατιωτικά στη διαμάχη. Δεν αποκλείουν λοιπόν κάποιοι αναλυτές ότι μπορεί να γίνει κάποια πράξη πρόκληση στην Υπερδνηστερία και να αναγκαστεί η Ρωσία πλέον να επέμβει και σε αυτό την περιοχή. Μπαίνω τώρα στη συνάντηση που είχε ο κύριος Μπλίνκεν και κλείνω, συγγνώμη αν καταχράστηκα του χρόνου σας, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω, αλλά τελειώνω με αυτό. Ο Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε στην Άγκυρα και στην Αθήνα. Στην Άγκυρα το κύριο μήνυμα το οποίο έδωσε, εν πάση περιπτώσει, από αυτά που διέρευσαν, ήταν ότι
ναι, μεν είναι υπέρ των F-16, αλλά δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, διότι υπάρχει ένα πρόβλημα με το Κογκρέσο, στο οποίο πρέπει να το πείσουν ότι πρέπει να άρει τις επιφυλάξεις του. Άρα το θέμα αναβάθμισης και αγοράς νέων F-16 από την Τουρκία μετατίθεται για ένα απότερο μέλλον. Ήρθε στην Αθήνα, είδε τον Πρωθυπουργό, είδε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Άμυνας κτλ. Το κύριο μήνυμα που άφησε εδώ, τηρώντας πάντοτε την πάγια αμερικανική πολιτική, η οποία είναι για τις διαφορές μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, να τηρούνται ήπιοι τόνοι στις διμερείς σχέσεις, διότι αυτό διαφορετικά θα διαταράξει την συνοχή της Ανατολικής Πτέρυγας του ΝΑΤΟ και ούτω καθεξής. Είναι τα γνωστά τα οποία επί δεκαετίες με τα οποία μας τροφοδοτούν οι Αμερικανοί ως πάγια πολιτική. Το ίδιο είπε και εδώ όταν ήρθε, είπε δηλαδή, η φράση του ήταν να αποφεύγουν απειλές που αυξάνουν την ένταση. Είναι η πάγια κλασική αμερικανική πολιτική, η οποία δεν έχει διαφοροποιηθεί παρά την μεγάλη αύξηση συνεργασίας που είχαμε κυρίως στον αμυντικό τομέα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι ο κύριος Τσαβούσογλου κατά τη συνήθεια τουρκική πρακτική πριν την άφηξη του κυρίου Μπλίνκερ στην Αθήνα διέρευσε ότι τον ενημέρωσε ότι υπάρχουν 6 θέματα τα οποία θέλουν οι Τούρκοι να συζητήσουν με την Ελλάδα. Δηλαδή το πρώτο θέμα είναι μια κοινή τεχνική διερεύνηση, έρευνα υδρογονανθράκων, κοινή Ελλάδος-Τουρκίας. Το δεύτερο ήταν το θέμα της μειονότητος, το οποίο τα επεξέτειναν και στη Θράκη. Το τρίτο ήταν το θέμα της αποστρατικοποίησης και υπήρχαν και 3 διαδικαστικά θέματα που ήταν να επανέλθουν τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, να ξαναρχίσουν οι διερευνητικές επαφές μεταξύ των δύο πλευρών και οι στρατιωτικές συζητήσεις στο ΝΑΤΟ για την αποκλιμάκωση. Δεν ξέρω κατά πόσον η ελληνική κυβέρνηση θα αποδεχτεί κάτι από όλα αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει, εάν δεχτεί ένα οποιοδήποτε, τότε αρχίζουμε να συζητάμε τουρκικές διεκδικήσεις κατά της χώρας μας, και αυτό θα είναι ένα από τα πλέον δυσάρεστα πράγματα. Και κλείνω με αυτό. Η Τουρκία μπήκε στην πολιτική και διπλωματική διάσταση του Κυπριακού το 1955, όταν η τότε ελληνική κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή δέχθηκε την τριμερή του Λονδίνου, όπου οι Βρετανοί, οι Πούλος, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν φταίνε, εμείς το δεχτήκαμε, ζήτησαν να γίνει συνάντηση για τη λύση του Κυπριακού μεταξύ Βρετανίας, Τουρκίας και Ελλάδος. Και η Τουρκία μπήκε στο παιχνίδι του Κυπριακού. Λοιπόν, εάν δεχτούμε και αυτές τις προτάσεις, τότε πλέον το Αιγαίο δεν αποτελεί ελληνική κυριαρχία στα ό,τι της αναλογής, στα χωρικά της ύδατα, εν πάση περιπτώσει, αλλά θα είναι μια κοινή θάλασσα, χωρίς οριοθετήσεις, και όλα μαζί θα τα μοιραστούμε με τη γείτονα χώρα. Κατόπιν τούτου θα πρέπει να ξεχάσουμε ό,τι γνωρίζαμε όλες αυτές τις δεκαετίες ως προς την εθνική κυριαρχία μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρέσβη. Σας ευχαριστώ. Πάμε τώρα στον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Τον οποίο ακούμε. Καλημέρα σε όλους. Καταρχάς θέλω να κάνω μια παρατήρηση για το πάνελ. Έχουμε δύο με βαθμό στρατηγού πρέσβης και δύο στρατιωτικούς. Πώς είναι παρεξηγήσουμε αυτό, κύριε Σαββίδη? Όχι, είναι συνειδητή επιλογή. Είναι ένα συνδυασμός. Πολιτικής διπλωματίας δηλαδή και στρατού, χωρίς ισχυρές ένοπλες δυνάμεις δεν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική διπλωματία. Όπου πηγαίνεις θα τρως φαλιάρες, αν δεν έχεις πίσω σου τις ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Σας ακούμε. Ελπίζω να σας ακούνε αυτοί που παίρνουν αποφάσεις. Λοιπόν, επειδή ο κύριος Πρέσβης τα είπε όλα, εγώ θα μείνω σε δύο θέματα. Το ένα είναι το θέμα των σεισμών και την κατάσταση που
είναι σε εξέλιξη στην Τουρκία. Και το δεύτερο, θα κάνω μια μικρή αναφορά στην επίσκεψη Μπλίνκεν σε Τουρκία και Ελλάδα. Όσον αφορά τους σεισμούς, υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα στην Τουρκία, τα οποία επεκτείνονται πλέον, γίνονται προβλήματα και για την κυβέρνηση, εννοώ πολιτικά προβλήματα, όχι κοινωνικά, και επεκτείνονται και εκτός της περιοχής του σεισμού. Πριν πω δηλαδή τι συμβαίνει, να σας πω ότι κυκλοφορεί ένα βίντεο από χθες στο γήπεδο της Φενέρμπαχτσε. Ο κόσμος φώναζε ρυθμικά και για πολλή ώρα, 20 χρόνια ψέμα, ψέμα, 20 χρόνια μας φέρατε εδώ, κυβέρνηση παρετήσου, κυβέρνηση παρετήσου. Αυτό θα έλεγα ότι για την Τουρκία είναι πρωτοφανές, ιδιαίτερα για την περίοδο του Ταϊπ Ερντογάν. Δεν επιτρέπονται τέτοιες φωνές. Φαίνεται ότι κάτι ράγισε από αυτό το καθεστώς που εγκαθίδρυσε ο Ερντογάν της απόλυτης ομοιομορφίας στην κοινωνία σε σχέση με τα αντανακλαστικά της και με τις δηλώσεις της. Έσπασε στο γήπεδο, στις κερκίδες της Φενέρμπαχτσε. Έκανε μεγάλη αίσθηση. Τώρα, ο Ερντογάν προσπαθεί να διαχύσει τις ευθύνες αυτού που συνέβη στην περιοχή των σεισμών, στην Κιλικία και στη Μεσοποταμία και αυτής της τραγικής κατατροπής, να τη διαχύσει σε φυσικά πρόσωπα αλλά και θεσμικά πρόσωπα. Ήδη έχουν συλληφθεί αρκετοί κατασκευαστές που έχτισαν τα σπίτια και διάβασα σήμερα ότι ο Άριος Πάγος έκανε μία απόφαση οδηγό με βάση την οποία θα θεωρούνται υπεύθυνοι και υπόλογοι ποινικά και οι δήμαρχοι που υπέγραψαν τις σχετικές άδειες. Αυτό είναι μια ίστατη προσπάθεια και του Σουλεϊμάν Σοϊλού, του Υπουργού Εσωτερικών, διότι οι δήμαρχοι υπάγονται σε αυτόν, αλλά και του Ερντογάν να διαχύσει την ευθύνη και να δείξει ότι παίρνει μέτρα εναντίον των υπευθύνων. Επίσης είδα πάλι ένα βίντεο, εισβάλλει η αστυνομία σε έναν τηλεοπτικό σταθμό την ώρα που γίνεται μια ζωντανή εκπομπή. Όμως, ξέρετε, μερικές φορές και οι αστυνομικοί κάνουν, θα πω μια λέξη που δεν μου αρέσει, αγκαρία. Μπήκαν μέσα στο στούντιο την ώρα που είχε και κοινό. Αυτή η εκπομπή είχε και κοινό, είχε περίπου 20-30 άτομα. Και άρχισε να φωνάζει ο κόσμος ζωντανά ότι θέλουμε την ελευθερία της έκφρασης, κάτω η καταπίεση και τα λοιπά. Ένα δεύτερο δείγμα δηλαδή, ότι αυτή, το τείχος της σιωπής έχει αρχίσει να ρηγματώνεται, αφού έχουμε και τέτοιες ορολογίες από το σεισμό. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Ερντογάν δεν είναι σε καλή κατάσταση, προσπαθεί να ελέγξει το παιχνίδι. Τις δύο πρώτες μέρες είχε χαθεί από το προσκήνιο. Στην κυριολεξία ήταν σε μια κατάσταση πανικού. Στη συνέχεια προσπάθησε να ελέγξει την κατάσταση. Να σκεφτείτε ότι έκλεισε για 12 ώρες το Twitter δεύτερη μέρα και το Facebook μέσα στον πανικό του, τη στιγμή που αυτά τα δύο μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν εργαλεία για να σώζονται ζωές. Δηλαδή άνθρωποι που ήταν αποκλεισμένοι μέσα έστειλαν με το Twitter, διότι αν στείλεις ένα μήνυμα SMS μπορεί να μην το δεις αυτός τον οποίο το στέλνεις. Αν το βάλεις στο Twitter όμως το βλέπουν χιλιάδες άνθρωποι, κατευθύνουν εκεί τα συνεργεία. Το κλείσε για 12 ώρες, δέχθηκε απίστευτες επικρίσεις από το ιστορικό και το εξωτερικό, το επανέφερε και στη συνέχεια προσπάθησε να κάνει ένα αφήγημα, όπως λέμε τώρα προεκλογικά και στην Ελλάδα. Δηλαδή, διέρευσε ότι θα κάνει τις εκλογές στις 31 Μαρτίου του 2024 μαζί με τις αυτοδιοικητικές εκλογές και ότι μέχρι τότε θα παραδώσει σπίτια σε όλους τους σεισμόπληκτους. Όταν είδε ότι αυτό προκαλεί δύο προβλήματα στον ίδιο. Το πρώτο, τεράστιες αντιδράσεις από τους καθηγητές συνταγματικού δικαίου αλλά και από την αντιπολίτευση που θα μπορούσε να οδηγήσει, θεωρήθηκε ότι θα είναι ένα συνταγματικό και πολιτικό πραξικόπημα και ότι μπορεί να δημιουργούσε και πολιτικό χάος στην Τουρκία, το πήρε πίσω. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι οι εισηγήσεις που δέχθηκε στο κόμμα του είναι ότι αυτούς τους 12 μήνες η κατάσταση θα είναι χειρότερη για την κυβέρνηση. Γιατί τα προβλήματα θα επιταθούν και θα επεκταθούν και εκτός της περιοχής του σεισμού, σε ολόκληρη την τουρκική κοινωνία. Και έτσι ενστερνίστηκε ο Ερντογάν, αποδέχθηκε τις εισηγήσεις
για εκλογές είτε στις 14 Μαΐου είτε στις 18 Ιουνίου. Γι' αυτό και να πούμε ότι όλο αυτό το διάστημα η αντιπολίτευση, οι έξι, αλλά και τα άλλα κόμματα που δεν συμμετέχουν στο μέτωπο αυτό, ανέστειλαν κάθε πολιτική τους δραστηριότητα, προεκλογική πολιτική, και έριξαν όλες τις δυνάμεις τους στην περιοχή του σεισμού. Δηλαδή, να βοηθήσουν ανθρωπιστικά. Και πέτυχαν αρκετά πράγματα. Πρωταγωνιστής ήταν ο Ιμάμογλου, ο οποίος μετέφερε οχήματα, μηχανήματα, προσωπικό και βοήθησε πραγματικά σε όλους τους τομείς, ιδιαίτερα στην περιοχή της Αλεξανδρέτας. Αρκεί να σας πω ότι μετέφερε φούρνους. Ξέρετε, στην Τουρκία υπάρχει το ψωμί ψωμάκι που λέμε. Είναι έτσι για πολλά εκατομμύρια ανθρώπους. Και οι Δήμοι έχουν μία παράδοση να παράγουν οι ίδιοι ψωμιά, είναι το λεγόμενο ψωμί του λαού, χαλκ εκμεί, και να το δίνουν σε φτηνές τιμές στα κατώτερα στόματα της κοινωνίας. Μετέφερε λοιπόν τους φούρνους και παρήγαγε την ημέρα 1,2 εκατομμύρια ψωμιά και τα μοίραζε φυσικά δωρεάν στον κόσμο. Άρα η αυτοδιοίκηση, τα κόμματα και η ίδια η κοινωνία υποκατέστησαν το κράτος, το οποίο ήταν απόν. Κυκλοφορεί και ένα άλλο βίντεο, πού είναι το κράτος, πού είναι ο Ερντογάν. Με ανθρώπους που να λένε πού είναι το κράτος, πού είναι το Ερντογάν. Τα κόμματα λοιπόν που ανέστειλαν την κομματικές πολιτικές δραστηριότητες, φαίνεται ότι τώρα ανασυντάσσονται, και αφού η κατάσταση κατά κάποιο τρόπο έχει σταθεροποιηθεί στις σεισμόπληκτες περιοχές, και στις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με δημοσιεύματα, αναμένεται να συσκεφτούν οι έξι και να ορίσουν αυτόν που θα είναι αντίπαλος του Ερντογάν στις εκλογές. Πιθανότατα θα είναι πάντως ο Κεμάλ Κιλιτσδάρογλου, Κούρδος Αλεβίτης από τον νομό του Ντερσίμ, στον οποίο το τουρκικό κράτος, ο Μουσταφά Κεμάλ, με τη θετή του κόρη έκαναν γενοκτονία το 1936-37, έκανα γενοκτονία, κατάγεται από εκεί. Από τότε η οικογένεια Κιλιτσδάρογλου ήταν με το κράτος. Έχει ένα πρόβλημα αποδοχής από τους Σουνίτες. Έχει δηλαδή διπλό αμάρτημα, και Κούρδος και Αλεβίτης. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι τελικώς είχε όντως μία αξιόλογη παρουσία και επικοδομητική στη διάρκεια στο χρονικό διάστημα από τότε που συνέβη ο σεισμός μέχρι σήμερα. Έκανε παρεμβάσεις σωστές, εκνεύρισε τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν τον καθίβρισε όταν επισκέφθηκε την πόλη Οσμάνιγε μαζί με τον Μπαξελή, γενέτερα τον Μπαξελή. Εν πάση περιπτώσει, ενδιαφέρον έχει το εξής, ότι ο Σελαχαντίν Ντεμιρτάς, ο οποίος και αυτός μέσα από τη φυλακή έκανε πραγματικά καταπληκτικές παρεμβάσεις μέσω του Twitter, έκανε μία έκκληση προχθές προς τους έξι και είπε: πάρτε και το μέτωπο του κόμματος της Δημοκρατίας των Λαών, των Κούρδων δηλαδή, που έχει συνασπιστεί με 3-4 κόμματα της αριστεράς, πάρτε και το άλλο μπλοκ της αριστεράς, είναι άλλα 4-5 κόμματα, και προχώρα κύριε Κεμάλ, απευθυνόμενος στον Κιλιτσδάρογλου. Φαίνεται λοιπόν ότι ναι, προκρίνεται ο Κιλιτσδάρογλου, και έδωσε και ένα μήνυμα ο Ντεμιρτάς ότι θα είναι και οι Κούρδοι μαζί σου. Αυτό δίνει πραγματικά μια ανάσα στον Κιλιτσδάρογλου, γιατί υπολείπεται σε χαρίσματα έναντι του Ερντογάν. Πιθανότατα εκεί που κινδύνευε να χάσει απέναντι στον Ερντογάν, τώρα όλα αυτά που προανέφερα μπορεί να του δώσουν την ελπίδα να νικήσει τον Ερντογάν στις εκλογές του Μαΐου του Ιουνίου. Τέλος, ό,τι αφορά το σεισμό, το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, το γνωστό και ως από το αρκτικό λεξό PKK, ανακοίνωσε από την πρώτη μέρα του σεισμού ότι σταματάει κάθε πολιτική και στρατιωτική δραστηριότητα και καλεί τον κόσμο να δείξει αλληλεγγύη, έμπρακτη, και να βοηθήσει αυτούς που έχουν ανάγκη. Παρ' όλα αυτά, το τουρκικό κράτος δεν σταμάτησε ούτε ένα λεπτό τις επιθέσεις εναντίον τους. Και στο νότιο Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ δηλαδή, και στη βορειοανατολική Συρία και στο παντού. Παντού συνεχίζει και βομβαρδισμός και επιχειρήσεις με ένοπλα, οπλισμένα μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον αμάχων, σκοτώνει δηλαδή ανθρώπους, και φυσικά εναντίον θέσεων των αντρατών στο νότιο Κουρδιστάν. Αυτά σε σχέση με τα εσωτερικά της Τουρκίας. Θεωρώ ότι μετά τις 2 Μαρτίου και
ο Ερντογάν αναμένεται στις 10 Μαρτίου να ανακοινώσει την ημερομηνία των εκλογών, οπότε αρχίζει και επίσημα η προεκλογική εκστρατεία. Θα είμαστε εδώ, θα εξετάζουμε τις εξελίξεις, τα γεγονότα και όλες τις άλλες παραμέτρους και πιστεύω ότι θα προσπαθούμε να δώσουμε μια εικόνα στους τηλεθεατές μας του τι συμβαίνει στην Τουρκία και τι πρόκειται να συμβεί, γιατί οι εξελίξεις ούτως ή άλλως στην Τουρκία επηρεάζουν και την Ελλάδα. Να πάμε λοιπόν στον κύριο, στην επίσκεψη του κυρίου Μπλίνκεν. Στο φόρουμ που έγινε στην Αλεξανδρούπολη, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εσείς κύριε Σαββίδη μένετε στη Νότια Μακεδονία νομίζω. Ναι, κατά την συμφωνία των Πρεσπών στη Νότια Μακεδονία. Στην βόρειο περιοχή, το πρώτο μέρος στη συμφωνία είναι η Ελλάδα. Τη Μακεδονία στην συμφωνία τη λένε βόρειο περιοχή. Η βόρεια περιοχή του πρώτου μέρους. Τα ξέρει καλύτερα ο κύριος Καραγιάννης αυτά, τα έχει ασχοληθεί. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μια παλιά ιστορία. Σας ακούμε. Λοιπόν, στο φόρουμ λοιπόν ο κύριος Σπάνια έκανε ορισμένες σημαντικές επισημάνσεις. Μεταξύ άλλων είπε ότι το 2022 οι εξαγωγές του LNG από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 50%. Και διαβάζω ότι ο κύριος Μαρίνος είχε προχθές στο Βήμα ένα άρθρο και είπε ότι οι εξαγωγές των ΗΠΑ, τα έσοδα από τις εξαγωγές LNG των αμερικανικών εταιριών στην Ευρώπη ήταν τεράστια. Απλά αναφέρθηκε, και ο κύριος Μαρίνος ξέρετε ότι είναι ένας παλιός οικονομικός συντάκτης, ενενικοντούτης πιθανόν, και έγκυρος και δεν είναι αντιαμερικανός, είπε ότι οι αμερικανικές εταιρείες πουλούν τετραπλάσιες τιμές στο LNG από ό,τι το πουλούν στην εσωτερική αγορά στη ΣΥΠΑ. Επίσης, χθες υπήρχε ένα άρθρο νομίζω της κυρίας Λιάνγκου που έλεγε στην Καθημερινή ότι οι ΗΠΑ δίνουν τεράστια σημασία στην Αλεξανδρούπολη, γίνεται και δεύτερος σταθμός από υγροποίησης. Και ο στόχος τους είναι ότι ένα μεγάλο μέρος του LNG που διαχετεύτηκε στην αγορά διαχετεύτηκε μέσω της Αλεξανδρούπολης και ότι ο στόχος τους είναι μέσω της Αλεξανδρούπολης να προμηθεύσουν ακόμα και την αγορά της Ουκρανίας όταν πλέον αποστερηθεί κάθε δυνατότητα να παίρνει φυσικό αέριο από την Ρωσία. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα και θα διαβάσω τι είπε επιλέξει ο κύριος Μπλίνκεν κατά την επίσκεψή του στην Τουρκία στον τηλεοπτικό σταθμό NTV. Είναι και η ιστοσελίδα του NTV και η τηλεόραση είναι, θα έλεγα, από τις πιο αντικειμενικές. Ακόμα κρατάει αυτά τα χαρακτηριστικά από τη δεκαετία του 90. Ο κύριος Μπλίνκεν στη συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο NTV τόνισε ότι η Ελλάδα και η Τουρκία πρέπει να προσπαθήσουν για τη μείωση της έντασης και να βρουν μια θετική οδό για το μέλλον. Εισαγωγικά, αν επιληθούν μακροχρόνια προβλήματα, έτσι ονομάζονται κύριε Κανέλο και κύριε Καραγιάννη οι διεκδικήσεις της Τουρκίας, μακροχρόνια προβλήματα. Αν επιληθούν μακροχρόνια προβλήματα όπως αυτά των θαλασσίων διαφορών, διαφορές οι διεκδικήσεις, οι παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας και το κάζος Μπέλ, μια διαφορά είναι. Μην εξανίσταστε παρακαλώ. Λοιπόν, ξανά, αν επιληθούν μακροχρόνια προβλήματα όπως αυτά των θαλασσίων διαφορών, τότε υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες καθώς η Τουρκία θα βρίσκεται στο επίκεντρο της ροής της ενέργειας. Της ροής της ενέργειας στη Μεσόγειο, στο Αιγαίο, κυρίως όμως στην Ανατολική Μεσόγειο. Δώρο το Αιγαίο, δώρο και η Κύπρος. Η Τουρκία θα έχει τεράστιο όφελος στο να βρίσκεται στο επίκεντρο της ροής της ενέργειας από τη Βόρεια Αφρική στην Ευρώπη και η Λιβύη στο πιάτο στην Τουρκία. Αυτό θα είναι προς το συμφέρον του τουρκικού λαού, των τουρκικών εταιριών και της Τουρκίας. Η επίλυση λοιπόν αυτών των μακροχρόνιων διαφορών θα φέρει νέες και μεγάλες ευκαιρίες. Λοιπόν,
Μετά από αυτά, εδώ στην Ελλάδα, τι ακριβώς είπε ο κύριος Μπλίνκεν πίσω από τις κλειστές πόρτες, εντάξει, αυτά είναι και λογικό να μην μαθαίνονται, δεν γνωρίζουμε. Όμως βλέπουμε τι γίνεται από την επόμενη μέρα της επίσκεψης Μπλίνκεν στην Ελλάδα. Δηλαδή, οι λέξεις, να μην είμαστε μαξιμαλιστές. Το Μοναχοφάιδες δεν το ακούσαμε ακόμα, που είχε πει ο κύριος Κοντζιάς. Μαξιμαλιστές. Δεν είναι ταμπού η συνεκμετάλλευση, το είπε η κυρία Μπακογιάννη. Ότι η Τουρκία έχει πολύ μεγάλες ακτές. Ότι ο κύριος από το ΕΡΙΑΜΕΠ, κύριε Καραγιάννη, μίλησε στον κύριο Σαχίνη και είπε «Με τις ενέργειές μας εκνευρίζουμε την Τουρκία και γι' αυτό προβάλλει τις διεκδικήσεις». Ότι είναι προς το συμφέρον όλων και τα λοιπά, και ακούμε και από εσάς, κύριε Καραγιάννη, ότι ναι, κοινές έρευνες στο Αιγαίο. Θεωρώ λοιπόν ότι το επόμενο διάστημα ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η ελληνική κοινωνία όσο εισακούεται από τις κυβερνήσεις είναι ακριβώς αυτό. Οι εξελίξεις στην Κύπρο και στο Αιγαίο όπως αυτές περιγράφηκαν από τις δηλώσεις του κυρίου Μπλίνκεν στο NTV. Αυτά είχα να πω. Με ενδιαφέρον περιμένω να ακούσω και τους άλλους φίλους του πάνελ. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Σαββίδη, να κάνω μια μικρή παρέμβαση σε αυτά που είπε ο κύριος Χαλεντερίδης. Να είναι σύντομη, κύριε Πρέσβη. Ναι, κοιτάξτε, αυτό που σας είπα για κοινή τεχνική έρευνα τα είπε ο κύριος Τσαβούσογλου στον κύριο Μπλίνκεν, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Έτσι. Και αναφέρθηκε και στην αποστρατικοποίηση των νησιών. Είπα ακριβώς έναρξη κοινών ερευνών για τον εντοπισμό και την αξιοποίηση υδρογονανθράκων στο Αιγαίο. Αυτά είπε ο κύριος Τσαβούσογλου δημοσίως, ότι αυτές είναι οι προτάσεις της Τουρκίας. Τώρα, ως προς την αναφορά που κάνατε για τη συνέντευξη του κυρίου Μπλίνκεν, εάν έχει αποδοθεί σωστά φυσικά από το τουρκικό κανάλι, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι παρότρινση για κοινή, αν επαναλαμβάνω, μεταδόθηκαν σωστά, για κοινή συνεκμετάλλευση. Μπορεί να είναι και μια προτροπή στην Τουρκία να τα βρει με την Ελλάδα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα πώς θα τα βρει. Αλλά για να μην δίνουμε αρνητικές ερμηνείες σε οτιδήποτε λέγεται, θεωρώντας ότι αυτά μας προσβάλλουν. Θα πρέπει λοιπόν να ερευνηθεί τι ακριβώς είπε ο κύριος Μπλίνκεν. Αυτό το οποίο είπε όμως, ότι θα πρέπει να βρούμε τρόπο, να βρούμε έναν τρόπο με την Τουρκία, ρίχνοντας σε εμάς την ευθύνη των προκλητικών ενεργειών και της έντασης, αυτό είναι καταδικαστέο. Και αυτό είπα, ότι εντάσσεται μέσα στην πάγια αμερικανική πολιτική. Δεν κάνει διαχωρισμό του θύματος και του θήτη. Και αυτό είναι εξοργιστικό, εν πάση περιπτώσει, μετά από τόσες δεκαετίες και μετά από μια αύξηση συνεργασίας με τους Αμερικανούς στον αμυντικό τομέα. Άρα λοιπόν κάποιος θα πρέπει να εξηγήσει στους Αμερικανούς ότι αυτά θα πρέπει να σταματήσουν και να καταλογίζουν τον καθέναν τα της ευθύνης του. Το οποίο δεν το κάνουν όμως. Αλλά αυτό που είπατε, κύριε Καλεντερίδη, όπως το διαβάσατε, δεν νομίζω ότι πρέπει να δοθεί η ερμηνεία ότι πιέζει εμάς για συνεκμετάλλευση με τους Τούρκους. Μπορεί να αφορά τους Τούρκους ότι πρέπει να τα βρείτε με τους Έλληνες. Βεβαίως οι Τούρκοι δεν πρόκειται να τα βρουν ποτέ. Σας το λέω εγώ. Εκτός και αν εμείς υποχωρήσουμε. Κύριε Σαββίδη, κύριε Πρέσβη, εγώ δεν υπονόησα καν αυτό. Ίσως δεν εκφράστηκα σωστά. Ακούστε. Λέει, σας τα δίνω όλα. Τα κοιτάσματα του Αιγαίου, της Ανατολικής Μεσογείου και της Βόρειας Αφρικής θα περνάνε από εσάς. Αυτό ήθελα να τονίσω. Ότι στην Τουρκία θα δώσουν τα πάντα. Δηλαδή, είναι δυνατόν να έχουμε κοιτάσματα στο Αιγαίο και να τα στέλνουμε στην Τουρκία για να τα στέλνει μετά σε εμάς μέσω της Θράκης. Αυτά τώρα είναι πράγματα τα οποία πραγματικά δεν. Και ένα άλλο θα ήθελα να ρωτήσω και τους δύο πρέσβεις. Συγγνώμη, τι κόλπο είναι αυτό με την πρώην Γκεστάπο από πάνω να βρίσκονται ο Καλίν με την κυρία Μπούρα και να παίρνουμε και 6 προτάσεις, αυτές τις απαράδεκτες προτάσεις. Γιατί τις δέχθηκε η κυρία Μπούρα? Διότι λέει, δεν πήραμε κανένα έγγραφο. Έχει καμία σημασία? Όταν υπό την επίβλεψη τρίτου σου βάζει τέτοια θέματα, σε καθιστά κοινωνό, την επόμενη φορά από εκεί θα ξεκινήσει η συζήτηση. Γιατί γίνεται αυτή η ιστορία?
Είναι διπλωματικά σωστό να γίνονται αυτές οι άθλιες διπλωματικές πρακτικές και να τα μαθαίνουμε πάντα από τους Τούρκους? Τι είμαστε, μπανανία είμαστε? Δεν υπάρχει θεσμοθετημένο κράτος να διαχειρίζεται την εξωτερική πολιτική της χώρας? Μπανανία νομίζω ψηλό είμαστε. Λοιπόν, θα πείτε κάτι, κύριε Πρέσβη, να δώσω το λόγο στον κύριο Χατζητεφάνος. Συγγνώμη, στρατηγιά, μισό λεπτό, για να μην παραμένουν κάποιες παρερμηνίες σε όλα αυτά τα γεγονότα. Η κυρία Μπούρα συναντήθηκε με τον κύριο Καλίν και συνήθως έτσι γίνεται στη διπλωματική πρακτική. Τώρα, το τι ελέγχθη από τον κύριο Καλίν στην κυρία Μπούρα, το οποίο το μάθαμε από τους Τούρκους, είναι καταδικαστέο, θα έπρεπε να το μάθουμε από τη δική μας κυβέρνηση. Ως εκ τούτου, το ότι είπε η τουρκική πλευρά δεν σημαίνει ότι έγινε αποδεκτή. Εικάζω, δεν ξέρω, δεν ήμουν παρόν, ούτε είμαι στην κυβέρνηση, έγινε να αποδεχτώ από την ελληνική πλευρά. Το ότι παραμένουν όμως αυτές οι θέσεις, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν από την τουρκική πλευρά και δεν υπήρξε κατηγορηματική απάντηση από την ελληνική, παρά μόνο μια γενικόλογη απάντηση, αυτό και αυτό για μένα είναι καταδικαστέο. Θα έπρεπε λοιπόν να έχουμε μια σαφή πολιτική. Γιατί δεν έχουμε? Μα διότι δεν έχουμε εθνική στρατηγική ασφάλεια στη χώρα. Το κάθε κόμμα ασκεί τη δική του πολιτική. Άρα δεν έχετε ούτε συνέχεια ούτε συνέπεια. Αυτά τα έχετε ζήσει. Να πούμε, νομίζω αυτά θα τα θίξει ο κύριος Κανέλλος. Είναι στο πρόγραμμα να τα θίγουν αυτά. Πάμε τώρα στον κύριο Χατζητεφάνους. Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Μετά από αποχή ενός και πλέον χρόνου ξανά εδώ στο φιλόξενο χώρο των ανιχνεύσεων, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία και ελπίζω και σύντομα να ξεκινήσω την παλιά εκπομπή «Πολιτισμένοι διάλογοι» με εκλεκτούς καλεσμένους. Τώρα, τέθηκαν πολλά ζητήματα, έγινε μια πολύ ωραία προσέγγιση των όσων συμβαίνουν στην παγκόσμια κοινότητα από τον πρέσβη τον κύριο Καραγιάννη και βέβαια το τι συμβαίνει στην Τουρκία από τον κύριο Καλεντερίδη. Θα μείνω και εγώ στο θέμα της σημερινής εκπομπής για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε το ζήτημα Τουρκία, Έλληνες-Τουρκικές σχέσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει πρώτα να δούμε τι γίνεται στο μεγάλο κύκλο. Αυτές οι σχέσεις δεν διαμορφώνονται στο κενό. Διαμορφώνονται σε ένα παγκόσμιο σύστημα στο οποίο υπάρχουν βασικοί παίκτες και δεν είναι μόνο τα έθνη κράτη. Είναι και άλλοι ισχυροί παίκτες στο σύστημα αυτό. Ποιο είναι αυτό το σύστημα, το περιέγραψε ο κύριος Πρέσβης. Εγώ θα σταθώ να το γενικεύσω λιγάκι. Νομίζω ότι στην περιοχή μας αυτή τη στιγμή ήδη βρισκόμαστε σε ένα νέο πολυπολικό, αυτή τη φορά διεθνές σύστημα. Πέραν των ΗΠΑ έχουμε την Κίνα, τη Ρωσία και την Ινδία. Νομίζω ότι στην περιοχή μας αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας διαγωνισμός, ένα δόκιμος όρος μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ για το ποια από τις δύο θα πάρει καλύτερη θέση στο νέο πολυπολικό διεθνές σύστημα. Και αυτό συμβαίνει με τον Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο. Νομίζω ότι στη βάση αυτή πρέπει να προσεγγίσουμε και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ποια είναι εκείνα τα γεγονότα τα οποία εγώ θεωρώ σημαντικά στην προσπάθειά μου να προσεγγίσω σήμερα τις τάσεις που διαμορφώνονται σε αυτές τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πρώτα απ' όλα, οι σεισμοί. Θεωρώ λάθος να προσεγγίζουμε το νέο σεισμό στη βάση με όρους του παρελθόντος, στη βάση των όσων ακολούθησαν σεισμό των παρελθόντων, των παρελθόντων ετών. Νομίζω ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο, σημαντικό γεγονός. Νομίζω ότι ακόμη δεν το έχουμε προσδιορίσει στη διάσταση που πρέπει. Οι συνέπειες νομίζω θα είναι μακροχρόνιες και θα επηρεάσουν πολύ τη στάση της Τουρκίας και κατ' επέκταση τις ελληνοτουρκικές διαφορές. Δεν μπορεί η Τουρκία από μόνη της να διαχειριστεί αυτό το μεγάλο σεισμό και τις συνέπειές της. Χρειάζεται την βοήθεια της Δύσης με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην στάση και συμπεριφορά της στο επόμενο χρονικό διάστημα. Το δεύτερο ζήτημα το οποίο θα λαμβάνω υπόψη στην προσέγγιση μου αυτή είναι το πρόσφατο ταξίδι του κυρίου Μπλίγκεν σε Τουρκία και Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά την επίσκεψη στην Ελλάδα, περισσότερο πιο σημαντικό γεγονός θεωρώ την συνάντησή του με τον κύριο Τσίπρα. Προφανώς οι προτάσεις των ΗΠΑ, στις οποίες φέρνει ο Υπουργός Εξωτερικών,
απαιτούν μια ευρεία συνένεση. Αυτή είναι η δική μου η ανάγνωση. Να σχολιάσω και την απουσία του κυρίου Δένδια από το δείπνο. Προφανώς, πολύ πιθανό να ήταν πραγματικά άρρωστος και να μην μπορούσε να συμμετέχει. Αλλά ίσως να υπάρχει και διαφορετική ατζέντα μεταξύ του Μαξίμου και του Υπουργείου Εξωτερικών. Απλώς, στη σκέψη μου, το λαμβάνω και αυτό υπόψη. Να αναφέρω την δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη, ήδη έχει αναφερθεί, ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια και βέβαια τάχθηκε υπέρ της συνεκμετάλλευσης. Ακολούθησε η δήλωση του κυρίου Δένδια, ο οποίος είπε ότι είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδος να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Βέβαια, το ζήτημα της συνεκμετάλλευσης δεν είναι κάτι καινούριο. Νομίζω ότι πρώτο εμφανίστηκε το 1975, δύο χρόνια μετά την έναρξη της τρίτης διάσκεψης των ΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας στη Νέα Υόρκη. Είχε γίνει ξεκάθαρο τότε ότι η νέα αυτή σύμβαση δεν εξυπηρετεί τα τουρκικά συμφέροντα. Τότε πρωτοτέθηκε το ζήτημα της συνεκμετάλλευσης. Η Ελλάδα το αρνήθηκε με απόφαση της Ελληνικής Βουλής, αν θυμάμαι καλά, το 1976. Είπαν ναι στην εκμετάλλευση, αλλά αφού προηγηθεί η οριοθέτηση και στην εκμετάλλευση μόνο στην περιοχή των ορίων της ΑΟΣ των δύο χωρών. Ο τελευταίος ηγέτης Τούρκος που το έθεσε το ζήτημα της εκμετάλλευσης ήταν ο ΖΑΟ το 1988. Μετά ήταν εν υπνώση για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και το επανέφερε ο Ερντογάν τελευταία. Το ερώτημα είναι να απαντηθεί ποια είναι η εμπλοκή σήμερα της Αμερικής στην περιοχή. Γιατί αυτή η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στην περιοχή. Ποιο είναι το business case. Είναι η επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών. Η άποψή μου είναι πως όχι. Οι ελληνοτουρκικές διαφορές υποστήριξαν τα στρατηγικά σχέδια των ΗΠΑ σε όλη τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Οι ελεγχόμενες ελληνοτουρκικές σχέσεις. Γιατί αυτό, διότι ουσιαστικά ενίσχυσαν την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ απέναντι στην ρωσική απειλή με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Νομίζω πως και σήμερα οι ελληνοτουρκικές διαφορές υποστηρίζουν τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ. Γιατί αυτό, διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όσο υπάρχουν ελληνοτουρκικές διαφορές, δεν μπορεί να υπάρξει ανεξάρτητη η Ελλάδα. Είναι κοινό μυστικό ότι η χώρα εδώ και χρόνια κυβερνάται με υπηρεσιακά σημειώματα από την Αμερικανική Πρεσβεία. Εάν δεν υπήρχαν ελληνοτουρκικές διαφορές, αυτή τη στιγμή δεν θα υπήρχε αυτή η έντονη παρουσία των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Πλέον δεν υπάρχει περιοχή χωρίς Αμερικανική περιουσία. Το θέμα τώρα λοιπόν, βέβαια και αυτό εξυπηρετεί, οι ελληνοτουρκικές διαφορές λειτουργούν και ως μοχλός πίεσης των ΗΠΑ προς την Τουρκία. Και αυτό είναι σημαντικό. Και το ζήτημα, το ερώτημα τότε είναι και τι επιδιώκουν οι ΗΠΑ. Ποιο είναι το business case της επίσκεψης του Μπλίνκεν στην περιοχή. Σίγουρα η άρση των αντιρρήσεων της Τουρκίας για την ένταξη στο ΝΑΤΟ της Φιλανδίας και της Σουηδίας. Όμως εγώ νομίζω ότι το πλέον σημαντικό είναι τα ενεργειακά ζητήματα. Οι ΗΠΑ νομίζω ότι θέλουν τη συνεκμετάλλευση όχι στο Αιγαίο, στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, διότι θέλουν, αν τελικά υπάρξουν αποθέματα, τα οποία φυσικά θα διοχετευθούν στην Ευρώπη, αυτό θα βοηθήσει την Αμερική για την εξυπηρέτηση των στρατηγικών σχεδίων. Τι εννοώ, μία απεξάρτηση της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια θα οδηγήσει στην οικονομική αλλά και γεωπολιτική αποδυνάμωση της Ευρώπης που είναι το ζητούμενο για τις Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή εδώ στο νέο πολυπολικό σύστημα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι δεν την ενδιαφέρει την Αμερική η επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών. Την ενδιαφέρει η συνεκμετάλλευση. Τώρα, για να μην μακρηγορήσω, για να γίνει μια σωστή κουβέντα και μια δημιουργική κουβέντα, συζήτηση μεταξύ μας. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα. Θα επιχειρήσω να δώσω τη δική μου απάντηση στην επόμενη
φορά που θα μου δώσει το λόγο ο κύριος Σαββίδης. Τα ερωτήματα μόνο αυτά είναι τα εξής. Τι σημαίνει για την Τουρκία και τι σημαίνει για την Ελλάδα μια τέτοια εξέλιξη, αναφέρομαι στην συνεκμετάλλευση των υδροαναθράκων στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και όχι μόνο στο Αιγαίο. Πώς θα επιδράσει αυτή η εξέλιξη στις ελληνοτουρκικές διαφορές? Εάν δεν είναι καλή για την Ελλάδα, το δικό μου ερώτημα είναι τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα? Τι πρέπει και τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα? Έχει περιθώρια επιλογών ή σύρεται πλέον πίσω από τις εξελίξεις τις οποίες αδυνατεί να παρακολουθήσει για συγκεκριμένους λόγους? Αυτά είναι τα σημαντικά ερωτήματα τα οποία επιζητούν απαντήσεις και σε ό,τι με αφορά θα επιχειρήσω να τα δώσω στην επόμενή μου παρέμβαση όταν θα μου δώσει το λόγο ο κύριος Σαββίδης. Επαναλαμβάνω, δεν θέλω να μακρηγορήσω για να γίνει μια κουβέντα μεταξύ μας. Ευχαριστώ, στρατηγέ. Τώρα πάμε στον κύριο Νίκο Κανέλο, ο οποίος είναι ο προσκεκλημένος μας. Εγώ βέβαια έχω το ερώτημα, όταν λέμε συνεκμετάλλευση, τι εννοούμε? Διότι τι θα πει συνεκμετάλλευση? Παίρνουμε τα γεωτρύπανα και πηγαίνουμε και αρχίζουμε και ρίχνουμε όπου βρούμε, όπου υποθέτουμε ότι έχει πετρέλαιο, το ρίχνουμε, μετά το βγάζαμε, το βγάλαμε και μετά τι γίνεται? Πώς γίνεται η μοιρασιά, εν πάση περιπτώσει? Τέλος πάντων, έχει πολλά ερωτήματα η συνεκμετάλλευση. Φοβάμαι ότι είναι ένας περισσότερο ιδεολογικός παρά πρακτικός και οικονομικός όρος προσέγγισης και υποχώρησης κάποιων σε μια διαδικασία να τα βρουν. Γιατί η συνεκμετάλλευση δεν είναι και κακό πράγμα να γίνει μια συνεκμετάλλευση, αν έχουν προσδιοριστεί το τι έχει ο καθένας και τι βάζει ο καθένας στην επιχείρηση, στην δραστηριότητα. Λοιπόν, με τον κύριο Κανέλο. Αν μου επιτρέπεις και Σαββίδη να πω το εξής στο ζήτημα που θέσατε. Πρώτον, ότι η θέση της Τουρκίας είναι ότι έξω από τα χωρικά ύδατα των 6 ναυτικών μιλίων στο Αιγαίο, όλο τον υπόλοιπο χώρο τη βρεθεί στην εκμετάλλευση 50%, 50-50. Η θέση της Ελλάδος είναι αυτό το οποίο είπατε. Ναι, στην εκμετάλλευση, αλλά όμως μόνο αφού γίνει η οριοθέτηση ΑΟΣ υφαλοκρηπίδας και μόνο στα κοιτάσματα τα οποία θα βρεθούν στα όρια εκατέρων των δύο χωρών. Αυτή είναι η θέση της Ελλάδος. Λοιπόν, κύριε Πρέσβη, τώρα θα έχετε το λόγο. Θα σας παρακαλούσα, παρακάλεσα τον κύριο Κανέλο να θίξουμε και ορισμένα ζητήματα από άπτοτε του Υπουργείου του. Του Υπουργείου, στο οποίο υπηρέτησε και αυτός και ο κύριος Καραγιάννης. Γιατί διακρίνουμε ως πολίτες μια νοχελικότητα στη διαμόρφωση πολιτικών του Υπουργείου. Βγήκαν οι Αμερικανοί μετά την επίσκεψη Μπλίνκεν και είπανε με μια δήλωση του εκπροσώπου του State Department ότι θεωρούμε την Ελλάδα ότι η Ελλάδα παίζει ηγετικό ρόλο στα Βαλκάνια, την Ανατολική Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο. Τώρα, παίζει η Ελλάδα τέτοιο ρόλο? Εγώ δεν κατάλαβα ότι η Ελλάδα παίζει κανένα ρόλο. Αλλά από τη στιγμή που το λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και αν το λένε για να μας χτυπήσουν την πλάτη επειδή τους καλοδεχτήκαμε στην περιοχή και κάνουμε το παιχνίδι τους, πάνε να πει ότι αν μπορέσουμε να παίξουμε ένα τέτοιο ρόλο που και εμάς μας συμφέρει, δεν θα τους έχουμε απέναντί τους. Είναι δηλαδή μια ενθάρρυνση, σαν να μας λένε παίξτε τον. Στα ΜΕΝ Βαλκάνια, προσέξτε, έγραψα και εγώ ένα σχόλιο, το λέω επιγραμματικά. Στον Εύξεινο Πόντο έχουμε ιστορικές παρακαταθήκες από την αρχαιότητα. Στην Ανατολική Μεσόγειο, που σημαίνει Μέση Ανατολή, έχουμε παρακαταθήκες από την εποχή του Αλεξάνδρου. Και στα Βαλκάνια από την εποχή του Βυζαντίου. Δηλαδή υπάρχει αυτός ο χώρος, αυτό το τρίγωνο. Σε αυτό το τρίγωνο είναι καλοδεχούμενη η Ελλάδα. Μιλάμε για ήπια πολιτική πάντα, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για αγριότητες, διεισδύσεις και τέτοια. Λοιπόν, γιατί δεν διαμορφώνει το Υπουργείο Εξωτερικών πολιτικές σε τέτοια ζητήματα? Κύριε Κανέλο, έχετε το λόγο. Λοιπόν, καλημέρα για πρώτη φορά στην εκπομπή ως προσκεκλημένος που είμαι συνήθως στο πάνελ. Ήθελα να απαντήσω με απόλυτη ευθύτητα. Καμία αλλαγή δεν έχει δρομολογηθεί. Η Τουρκία δεν θα αλλάξει. Δεύτερον, αυτή την λογική και την ενοιολογία της συνεκμετάλλευσης εγώ την εντάσσω σε μία ξύλινη γλώσσα της πολιτικής μας που δεν πρέπει πλέον να υπάρχει, γιατί έτσι θα ταυτιστεί με μία γενικότερη χαλάρωση της προάσπισης των εθνικών μας συμφερόντων. Ας μην την εγκαινιάζουμε λοιπόν και την πολύ χρησιμοποιούμε. Αυτό είναι το πρώτο που ήθελα να πω. Υπάρχουν δύο
αμήλικτα όμως ερωτήματα που τίθενται ως προς το θέμα αυτό που είπα αμέσως ότι δεν πρόκειται να αλλάξει, ας μην βαφκαλιζόμαστε περί αλλαγής, σιγά σιγά οι Τούρκοι εκπρόσωποι θα επαναλαμβάνουν τις γνωστές τους απόψεις, ήδη επανέλαβαν τα περί αποστρατιωτικοποίησης, θα επαναλάβουν και τα υπόλοιπα. Το ερώτημα το αμήλικτο είναι ότι κανένας δικός μας κεντρικός πολιτικός φορέας δεν θέτει ούτε την ίστατη στιγμή θέμα για ελληνικές αναγνωρίσιμες διεκδικήσεις. Ποιες είναι? Το να λέμε το διεθνές δίκαιο είναι σημαντικό και βεβαίως και πηγαίνει, δρομολογεί και τις εξελίξεις σύμφωνα με τα άλλα παγκόσμια ζητήματα και το αποδέχουμε. Πρέπει να το λέμε. Αλλά φτάνει αυτό? Δεν θα πρέπει να τεθεί επιτέλους ένα ζήτημα ελληνικών διεκδικήσεων? Ποιες είναι οι ελληνικές διεκδικήσεις? Όταν η ώρα πάψει των σεισμών και έρθει η ώρα των συζητήσεων. Και ένα δεύτερο ζήτημα είναι πώς είναι δυνατόν να γίνεται στην ευρύτερη αντίληψη των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο μία σαφής συμπερίληψη του Αιγαίου χωρίς να την ονοματίζουμε. Ήθελα επίσης να μιλήσω για ελάχιστα ως προς το ζήτημα της διπλωματικής πρακτικής. Είναι σαν να συμμετέχουμε σε ένα πόλεμο χωρίς να μπαίνουμε στις διαδικασίες και στις αποφάσεις. Είμαστε όπως στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εγώ σε αυτό τον καμβά θα έκανα την ανάλυση μου. Ήθελα, είναι σαφέστατο επίσης ότι η παγκόσμια διπλωματία πλέον κινείται με δηλώσεις, με έργα στον στρατιωτικό τομέα και στην οικονομική συμβίωση, αλλά και με δηλώσεις. Βλέπετε, ο Πούτιν με τον Μπάιντεν δεν μιλούν ο ένας τον άλλον, αλλά μιλούν ο ένας προς τον άλλον. Δηλαδή έχουν ένα διεθνές ακροατήριο. Και αυτά τα οποία λένε, τα μηνύματα που ανταλλάσσουν, πρέπει να μας προβληματίσουν και να μας κάνουν να συμμετέχουμε περισσότερο σε αυτό που αγνοούμε και που είναι η κοινωνική πραγματικότητα. Τα μηνύματα που ανταλλάσσουν οι δύο μεγάλοι ηγέτες δεν είναι αισιόδοξα. Υπάρχει μία αντίληψη πως το Υπουργείο δεν κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Η δική μου απάντηση, για να μπούμε στα θέμα και να προκαλέσω και τα ερωτήματα που θέλουν οι πανελίστες σήμερα, είναι ότι το σύστημα είχε πάντα ομάδες που εξυπηρετούνταν μια μοντέρνα, λίγο πολύ φεουδαρχία. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι θα πρέπει το Υπουργείο να λειτουργήσει με την έμπνευση μιας χαρισματικής ηγεσίας. Δεν είναι μόνο η ηγεσία ο Υπουργός Εξωτερικών. Είναι όλη η υποδομή η οποία τις περισσότερες φορές δεν υφίσταται. Και η υποδομή δεν είναι μόνο η συνειδητοποίηση της αντίληψης των εθνικών μας θεμάτων. Δεν είναι μόνο οι υπάλληλοι, οι πρέσβεις, οι διοικητικές υποδομές. Είναι γενικότερα η συναντήληψη που υφίσταται σε επίπεδο πολιτικής και εθνικής συνεννόησης. Με δύο λόγια, ένα νέο εθνικό δόγμα ασφάλειας με αναγνωρίσιμα τα αιτήματά μας και τις διεκδικήσεις μας για ολόκληρο τον ελληνισμό και όχι μόνο για την Ελλάδα, γιατί αυτό είναι το εθνικό δόγμα κατά τη δική μου αντίληψη, πρέπει το ταχύτερο δυνατό να εγκαινιαστεί και να προκριθεί. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, εάν δεν το κάνουμε αυτό, να βγούμε
από το Αλισβερίσι που και τα διάφορα ερωτήματα που δεν είναι πραγματικά ερωτήματα και που δεν αφορούν τα εθνικά μας ζητήματα και που μας τα βάζουν άλλοι. Μας τα βάζουν δηλαδή ξένοι και μας τα βάζουν με τον τρόπο που αντιλαμβάνονται ότι τους εξυπηρετεί. Και αυτό δεν πρέπει να μας εκπλήσει. Είναι φυσιολογικό να αντιλαμβάνονται εκείνοι πράγματα που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε εμείς, γιατί έχουμε μία αναπτύξει με τα χρόνια μία πολιτική που δεν έχει υπέρμετρη φιλοδοξία. Η Ελλάδα πρέπει να δείξει την υπέρμετρη εθνική της φιλοδοξία, να αρχίσει επομένως, και θα το επαναλάβω γιατί είναι πολύ σημαντικό, να έχει τις δικές της Τι έχουμε ακόμα διακοπή με τον κύριο Γανέλο, δεν τον ακούμε. Δεν ξέρω, εσείς. Τώρα σας ακούμε, τώρα σας ακούμε. Προηγουμένως είχαμε μια διακοπή, συνεχίστε. Ωραία. Λοιπόν, στην ενότητα Αμερική και Ελλάδα, δεν ξέρω πώς είναι. Έχουμε και καχύποπτο ακροατήριο. Όταν υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα, νομίζει ότι παρενέβη το βαθύ κράτος και μας υπαγόρευσε πολιτική, διότι υπονομεύεται το σύστημα, καταλάβατε. Λοιπόν, σας ακούμε, κύριε Γανέλο. Στην ευρύτερη ενότητα με τίτλο «Η Ελληνοαμερικανική Στρατηγική Συνεργασία», θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι είτε θα επιταχύνουμε το ρυθμό με τον οποίο κινούνται οι διαδικασίες, εφόσον θέλουμε να ακολουθήσουμε αυτή την πορεία, στη διπλωματία μιλάω πάντα, έτσι δεν κάνω πολιτική αυτή τη στιγμή, και σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει η Ελλάδα να δείξει ξανά τον αξιόπιστο ρόλο που μπορεί και πρέπει να παίξει στην περιοχή. Δεν είναι αξιόπιστος ρόλος οι διακηρύξεις μας. Δεν είναι αξιόπιστος ρόλος η πολιτική των διθυράμβων ή των προκηρύξεων ή των διεκδικήσεων που δεν έχουν παρά μόνο θεωρητικό αντίκρισμα. Αναφέρατε στον εύξηνο πόντο. Ναι, η Ελλάδα έχει ιστορία. Αλλά και τι, λοιπόν. Ο εύξηνος πόντος ξαναδημιουργήθηκε μετά από μια κοινή διακήρυξη που έκανε ο Ζελένσκι με τον Ερντογκάν πριν από 3 χρόνια, πριν από τον πόλεμο, και η πολιτική αυτή έγινε αντικείμενο μιας πολύ έντονης εκμετάλλευσης, την οποία αδυνατούμε εμείς να κάνουμε. Και δεν την, όπως σας είπα, δεν αδυνατούμε να κάνουμε γιατί δεν έχουμε την δυνατότητα ή γιατί δεν μπορούμε να αντιληφθούμε αυτό που συμβαίνει, αλλά γιατί υπάρχει μία έλλειψη αξιοκρατίας, γιατί ένα σύστημα νέμεται τα προνόμια και δημιουργεί καταστάσεις που εξυπηρετεί τη διαιώνιση μιας μέτρια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν λειτουργούμε δηλαδή, με δύο λόγια, και θα ήθελα πάνω σε αυτά να βάλετε τις ερωτήσεις που θέλετε για να γίνω πιο σαφής, δεν λειτουργούμε με ευθεία βολή προς τον εθνικό μας προβληματισμό. Μέσα από ένα σύστημα που δεν επιτρέπει την ανάδειξη του συστήματος αυτού που οφείλει να υπάρχει στην εποχή τη δική μας, που δεν είναι εποχή πια μεσαιωνική, αλλά είναι ταχύτητα των εξελίξεων και που θα πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί δεν υφίστανται οι πραγματικές σχέσεις επαγγελματιών με την πολιτική ηγεσία. Να τα βάλω τα ζητήματα με μεγαλύτερη σαφήνεια. Υφίστανται συστήματα ευνοιοκρατίας. Υφίστανται συστήματα αξιολόγησης και κομματοκρατίας χωρίς να μπαίνουμε σε λεπτομέρειες. Υφίστανται ακαδημίες σπουδών που για να χαραχθεί η πολιτική πρέπει να δοθεί το κατάλληλο παράδειγμα και που θα πρέπει να είναι όχι αυτή η Ελλάδα, όπως είπε κάποια στιγμή ο κύριος Σιμίτης, και θα μου επιτραπεί να το αναφέρω αυτό. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα. Αυτή είναι η Ελλάδα που εξυπηρετεί κάποιους, αλλά δεν είναι αυτή η Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ήθελα να μείνω σε αυτές τις γενικές μου τοποθετήσεις
θα πρέπει να κλείσω το θέμα της ελληνοαμερικανικής σχέσης, ότι τι να πεις παραπάνω. Είναι από τις ελάχιστες χώρες που η πολιτική τους είχε επιτυχία. Γιατί? Γιατί δέστε τι συμβαίνει σήμερα. Όχι σε αυτό που θεωρούμε στο μυαλό μας, δέστε στην πραγματικότητα. Πώς περάσαμε από έναν άκρατο αντιαμερικανισμό στο να τους κοιτάμε στα μάτια. Είναι και άλλα βεβαίως τα ερωτήματα που αναφέρονται κυρίως στις ελλείψεις των υποδομών μας. Η χάραξη και ο αγαπητός μου φίλος Λευτέρης και συνάδελφος το γνωρίζει. Η χάραξη δεν είναι το ίδιο με τη σύλληψη και δεν είναι το ίδιο με την εκτέλεση της πολιτικής και της διπλωματίας. Και σε όλα αυτά θα πρέπει να υπάρχει μία συλλογική αντίληψη της πραγματικότητας. Πάμε. Μάλιστα. Ολοκληρώσατε? Ναι, ναι, παρακαλώ. Γέλασα επειδή είδα ένα σχόλιο εδώ ενός τηλεθεατή που λέει «Δεν βλέπω περικεφαλαίες στα σχόλια και ανησυχώ». Λοιπόν, τώρα, νομίζω ότι αυτά τα ζητήματα που έθεσε ο κύριος Κανέλλος αφορούν εσάς κύριος, κύριε Καραγιάννη, και βεβαίως και τους άλλους συνομιλητές, αλλά επειδή και εσείς περάσατε από αυτό το Υπουργείο σε διακεκριμένες μάλιστα θέσεις, και μας ενδιαφέρει εμάς ως κοινωνία περισσότερο στο να δούμε σε αυτό που το βασικό μας ερώτημα, που είναι γιατί δεν παράγουμε πολιτική. Γιατί δηλαδή ουσιαστικά πηγαίνουμε, όταν κάτι συμβεί, πηγαίνουμε να σβήσουμε τις συνέπειες, τις πολύ αρνητικές συνέπειες αυτού που συμβαίνει. Γιατί δεν παίρνουμε κάποια πρωτοβουλία, ενώ υπάρχουν παιδεία ήπιας πολιτικής που όλοι θα χαιρόντουσαν αν αναλαμβάναμε κάποια πρωτοβουλία. Νομίζω ότι ορισμένα ζητήματα που έθεσε ο κύριος Κανέλλος πάνω σε αυτό. Έβαλα και εγώ ένα ζήτημα προηγουμένως στην αρχή, όταν πριν το ρωτήσω για τη δήλωση που έκανε ο εκπρόσωπος του State Department. Υπάρχει ένας ευρύς χώρος στον οποίο μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε. Εμείς πήγαμε πρόσφατα με τον κύριο, με συγχωρείτε δηλαδή, για να βάλω κάπως το ζήτημα και έχει ουσία, με συγχωρείτε που έτσι λίγο μακρηγορώ. Είχαμε πάει με τον κύριο Καλεντερίδη στη Συρία πρόσφατα. Εγώ τουλάχιστον διαπίστωσα, να μην παίρνω και την θέση του Καλεντερίδη, ότι υπάρχει μια διάθεση, δηλαδή περισσότερο εκεί οι άνθρωποι, οι Σύριοι, απέναντι στους Ρώσους ένιωθαν υποχρέωση από αυτό που τους έκαμναν, που τους έσωσαν ουσιαστικά από τον ISIS, και ήταν θετική και ενδεχομένως και με κρατική παρότρινση, ενώ απέναντι στην Ελλάδα έβγαινε κάτι πηγαίο, έβγαινε δηλαδή ένα απόσταγμα ιστορικού χαρακτήρα, ότι είναι οι Έλληνες, δηλαδή θεωρούσαν κάτι δικό τους, και εμένα μου με προβλημάτισε αυτό. Και να σας πω και κάτι, δεν ξέρω αν είναι πολιτική, επειδή η Συρία βρίσκεται σε κάποιο είδους έτσι, όχι και σε κάποιο είδους, βρίσκεται και αυτή σε κάποια μέτρα, έχει σε κάποιο περιορισμό μέτρων, όπως και η Ρωσία. Ο επιτετραμένος, καταρχάς δεν έχουμε πρέσβη, έχουμε έναν επιτετραμένο, ο οποίος ζει στο Λίβανο. Είναι πολιτική που επιβάλλεται, και δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε καν τον γνωρίζω. Είναι πολιτική που επιβάλλεται από το στάτους που έχει σήμερα η Συρία στο διεθνές περιβάλλον, ή είναι μια πολιτική του, έλα δεν βαριέσαι, εν πάση περιπτώσει τώρα. Τα άλλα ζητήματα που έβαλε ο κύριος Κανέλλος είναι ζητήματα αξιοκρατίας. Υπάρχει αξιοκρατία στο Υπουργείο, και αν δεν υπάρχει σε ένα Υπουργείο όπως είναι το εξωτερικών και το άμυνας, έπρεπε κατεξοχήν να υπάρχει αξιοκρατία, με απόλυτο τρόπο. Διότι εκεί διακυβεύεται η ύπαρξη του κράτους και του έθνους. Δεν είναι δηλαδή ένα Υπουργείο που λες, εν πάση περιπτώσει, ας βάλω ένα κολλητό μου επικεφαλής, όπως έκανε ο Ερντογάν που έβαλε έναν θεολόγο επικεφαλής αυτής της υπηρεσίας διασώσεων. Έβαλε έναν θεολόγο που δεν καταλάβαινε και τι γίνεται. Νομίζω αυτά βγήκανε στη δημοσιότητα και είναι και γνωστά. Λοιπόν, έχετε τώρα το λόγο για δευτερολογία, κύριε Καραγιάννη, και αν θέλετε θέστε κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα στον προσεκτημένο που είναι ο κύριος Κανέλλος, στον προσεκτημένο μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαββίδη, και ήθελα να πω το εξής. Ξέρετε, όλα αυτά τα ερωτήματα που θέσετε εσείς και οι άλλοι συνομιλητές μας σήμερα είναι πάρα πολύ σωστά και πολύ εύλογα. Εάν συνεχίσουμε αυτή την οδό σκέψης, θα μπορούμε να μιλάμε επί όχι μόνο ώρες, αλλά επί μέρες,
επισημένοντας τα στραβά που γίνονται σε αυτό το ελληνικό κράτος. Εγώ δεν θεωρώ ότι έχουμε κρατική κράτος. Έχουμε κομματοκρατία, σας το έχω πει και σε κάποιες άλλες εκπομπές. Η αιτία όμως όλων αυτών είναι ότι δεν έχουμε εθνική στρατηγική πλεύση στη χώρα. Νομίζω το είπε και ο στρατηγός προηγουμένως. Ως εκ τούτου, η μη ύπαρξη λοιπόν ενός μπούσουλα, επιτρέψτε μου την απλοϊκή έκφραση, δηλαδή μιας καθοδηγητικής γραμμής που θα πορευτεί αυτό το έθνος, τι είναι οι στόχοι του ελληνισμού, τι μπορεί να πετύχει το κράτος αυτό, με τι δυνατότητες μπορεί να το πετύχει, από εκεί και πέρα, όλα αυτά τα οποία έχετε γύρει εσείς και οι άλλοι συνομιλητές μας, σήμερα θα διαιωνίζονται στο διηνεκές. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν έχετε μια κρατική δομή, βεβαίως θα έχετε μια νοχελικότητα, όπως είπατε, στο ΙΠΕΞ. Μα το ΙΠΕΞ, τι είναι το ΙΠΕΞ σήμερα? Είναι ένας κρατικός φορέας, ο οποίος δεν έχει τον μπούσουλα τι πρέπει να κάνει, εξαρτάται από τις αποφάσεις του Υπουργού, εξαρτάται από τις σχέσεις του Υπουργού Εξωτερικών με τον Πρωθυπουργό, εξαρτάται από την ποιότητα των σχέσεων του Υπουργού Εξωτερικών με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, εξαρτάται από την ποιότητα σχέσεων του Υπουργού Εξωτερικών με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Λοιπόν, θα σας πω ένα απλό παράδειγμα, γιατί νομίζω η ιστορία γράφεται με τα γεγονότα και όχι με περιγραφές. Σε κάποια στιγμή, όταν συνταξιοδοτήθηκαμε, ένα συνάδελφος αγαπητός με πήρε και μου είπε, ξέρεις, έχω μια ιδέα να φτιάξουμε μια διπλωματική ακαδημία, Ευρωπαϊκή Διπλωματική Ακαδημία ή Βαλκανική Διπλωματική Ακαδημία στη Θεσσαλονίκη και να εκπαιδεύουμε τους Βαλκάνιους διπλωμάτες των Υπουργείων Εξωτερικών των Βαλκανικών χωρών. Τώρα δεν υπάρχουν πλέον Βαλκάνια, είναι Νότιος Ευρώπη, καταργήθηκε και αυτός όρις, υπάρχουν μόνο Δυτικά Βαλκάνια, μέχρι ότου και αυτά να ενταχθούν, όπου ψεύονται ενταχθούν, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε θα λήξει και ο όρος Δυτικά Βαλκάνια. Λοιπόν, και τα λοιπά και τα λοιπά. Και μου λέει, ζητάω την δική σου βοήθεια. Του λέω, ευχαρίστως, ό,τι μπορώ να συμβάλλω και τα λοιπά. Φτιάξαμε ένα ολόκληρο πρόγραμμα, το υποβάλαμε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μας είπαν ότι για να μπορέσετε να το κάνετε, θα πρέπει να γίνετε μια μη κυβερνητική οργάνωση, για να έχετε μια νομική υπόσταση. Θέσαμε το θέμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε, θα σας στηρίξουμε, είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα, διότι μέσα από αυτή την Βαλκανική Διπλωματική Ακαδημία, η οποία θα είχε εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη, θα μεταλαμπαδευτούν οι υποψήφοι διπλωμάτες των Βαλκανικών χωρών και στα ευρωπαϊκά θέματα και ούτω καθεξής. Όταν λοιπόν κάναμε και έναν προϋπολογισμό επακριβή των εξόδων, της λειτουργίας τα λοιπά, εμείς απεκτηθήκαμε οποιασδήποτε αμοιβής, είπαμε θα προσφέρουμε μόνο τις υπηρεσίες μας, δεν θέλουμε αμοιβή και ούτω καθεξής, ένα μηδαμινό ποσό, έτσι. Ήρθε το Υπουργείο Εξωτερικών και μας είπε πρέπει να πάρουμε την έγκριση του Υπουργού Οικονομικών. Ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι για να εγκρίνω εγώ αυτό το ποσό, θα πρέπει όλος ο φορέας να επαχθεί στο Υπουργείο Οικονομικών. Και τότε είπε το Υπουργείο Εξωτερικών, όχι, εγώ δεν το δέχομαι, και κατόπιν τούτο δεν έγινε τίποτα. Για να σας δίνω λοιπόν ένα απλό παράδειγμα πώς λειτουργεί αυτό το ούτως αποκαλούμενο ελληνικό κράτος. Λοιπόν, δεν υπάρχει κράτος. Ο καθένας κάνει του κεφαλιού του. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπάρχει το Ευαγγέλιον που σημαίνει πώς θα λειτουργήσει το κράτος. Οι ιερείς στηρίζονται σε ένα Ευαγγέλιο. Εμείς στηριζόμαστε στο συμφέρον του καθενός και του κάθε κόμματος. Απλά λοιπόν σας δίνω μια βασική απάντηση στο ερώτημό σας αν υπάρχει νοχηλικότητα, ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Φταίει ένας. Όλοι οι πολιτικές ελίτ που πέρασαν από αυτόν τον τόπο που δεν δέχτηκαν να έχουν μια εθνική στρατηγική στα θέματα άμυνας, εξωτερικών, υγείας, παιδείας, δικαιοσύνης. Λοιπόν, και για να πω και κάτι άλλο τώρα, το οποίο μπορεί ενδεχομένως να ενοχλήσει κάποιους, έχουμε πραγματικά διάκριση των εξουσιών σε αυτό το δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας? Υπάρχει διάκριση των εξουσιών? Και σας το φέρνω διότι κάτι γίνεται τώρα στο Ισραήλ.
Στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή συγκεντρώνεται κάθε μέρα δεκάδες χιλιάδες άτομα κατά της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης που προχωράει ο Νετανιάχου με τους ακροδεξιούς συνεργάτες του στην κυβέρνηση, τη συμπολίτευσή του. Ξέρετε τι, τι έκανε, ήδη πέρασε δύο νομοθετήματα στην Κνέσετ ο Νετανιάχου. Τι θέλει να κάνει? Θέλει απλώς να αλλάξει τον τρόπο διορισμού των δικαστών. Δεύτερον, να ακυρώσει το δικαίωμα των δικαστηρίων να κηρύσουν αντισταγματικούς νόμους. Το Ισραήλ δεν έχει σύνταγμα, έχει τους βασικούς νόμους. Είναι μία μίμηση του Βρετανικού συστήματος. Λοιπόν, και το τρίτον, είναι, θα μπορεί η Βουλή να ακυρώνει δικαστικές αποφάσεις. Αυτή είναι η δικαστική μεταρρύθμιση που θέλει να κάνει ο Νετανιάχου. Αυτό δεν είναι μετάρρυθμιση. Αυτό είναι κατάργηση του κράτους δικαίου, όπως το έχουμε στο μυαλό μας τόσα χρόνια. Ναι. Έχετε... Αυτό είναι κατάργηση της δημοκρατίας. Τι γίνεται όμως? Υπάρχει αντίδραση δεκάδων χιλιάδων Ισραηλινών για αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Όταν πέρασε στο Σύνταγμα το άρθρο 86 ότι οι υπουργοί δεν έχουν καμία ευθύνη, άρα ευρίσκονται υπεράνω των νόμων, ποιος συγκεντρώθηκε για να πει, κύριε, καταλύεται τους δημοκρατικούς θεσμούς της χώρας? Τίποτα, εδώ, παθητικός. Είμαστε ένας παθητικός λαός που εκτονώνεται στο διαδίκτυο. Ποιος συγκεντρώθηκε στο να πει ότι δεν μπορείτε, κύριε, να διορίσετε την ηγεσία της δικαιοσύνης, διότι έτσι καθοδηγείτε τη δικαιοσύνη, άρα δεν έχουμε δικαιοσύνη, έχουμε πολιτική δικαιοσύνη? Ποιος διαμαρτυρήθηκε? Έχετε δίκιο. Λοιπόν, αν θέλετε, αν έχετε κάποια ερώτηση να θέσετε στον συνάδελφό σας. Ναι, έχω και άλλα να σας πω, εκτός αν καταχρώμε του χρόνου σας. Για το θέμα των σεισμών, κύριε Καλεντερίδη, δεν απευθύνομαι σε εσάς, μια και το θίξατε. Στην Τουρκία υπάρχουν αδειοδοτημένοι 450.000 εργολάβοι. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν 25.000 εργολάβοι αδειοδοτημένοι. Για να καταλάβετε το μέγεθος, δηλαδή, της κλίμακας του τι γίνεται με το θέμα των κατασκευών. Ο κύριος Ερντογάν το 2018, για να πάρει τις ψήφους του κόσμου, σε 7,5 εκατομμύρια Τούρκους οι οποίοι είχαν κάνει παραβάσεις οικοδομικές, τους έδωσε την άδεια, όπως κάναμε και εμείς, νομιμοποίηση αυθαιρέτων και παρανόμων κατασκευών εδώ, για να εισπράξει 13 δισεκατομμύρια δολάρια. Άρα αυτό το οποίο κάνει ο κύριος Ερντογάν με το να επιρρύπτει την ευθύνη στους τοπικούς δημάρχους και ούτω καθεξής, θα πρέπει πρώτα να λάβει τις ευθύνες του, διότι το 1999, όντας στην αντιπολίτευση, είχε πει ότι αυτοί οι σεισμοί που έγιναν τότε, που είχαν 30.000 νεκρούς στην περιοχή της Δυτικής Τουρκίας, οφείλονται στις παρανομίες του κράτους, των εργολάβων και το ένα και το άλλο. Τώρα τα απέδωσε στο Θεό. Ήταν η τύχη αυτό που έγινε. Άρα λοιπόν ο κύριος Ερντογάν θα κάποια στιγμή θα πληρώσει το λογαριασμό όλων αυτών των οποίων έγιναν. Εγώ δεν έχω ερώτημα να θέσω στον αγαπητό συνάδελφο τον Νίκο. Συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε, αλλά σας λέω η αιτία είναι ότι δεν έχουμε δομή κρατική. Θα ήθελα απλώς για σας, κύριε Σαββίδη, να σας πω κάτι. Αν κατάλαβα καλά... Αν θέλετε να απευθυνθείτε σε μένα, εγώ θα σας ρωτούσα... Ότι εγώ τώρα εδώ είμαι 50 χρόνια δημοσιογράφος. Έχω εδρεωμένη την πεποίθηση πως ό,τι πάει να γίνει στη Θεσσαλονίκη που θα αναβαθμίσει λίγο την πόλη και την παρουσία της, κυρίως θεσμικού χαρακτήρα, παθαίνει ήλιγκο το κεντρικό κράτος. Είναι σωστή η εκτίμησή μου ή είναι υπερβολική? Γιατί, κύριε Πρέσβη, σας μιλάω εκ πείρας, δεν είναι διέστηση. Έχω ζήσει χοντρό παρασκήνιο. 50 χρόνια σε αυτή τη δουλειά έχω ακούσει, έχω μάθει, έχω συνειδητοποιήσει πολλά πράγματα. Δεν υπάρχει θεσμός που εδώ πέρα αναπτύχθηκε και δεν υπονομεύθηκε ή δεν μεταφέρθηκε στην Αθήνα. Και το ερώτημα είναι γιατί? Γιατί και αυτό πολιτική είναι. Και σε αυτή την πολιτική μπορεί και το Υπουργείο Εξωτερικών να συμβάλλει, διότι να θεωρεί ότι, ξέρω εγώ, αν κάτι αναπτυχθεί στη Θεσσαλονίκη, υπονομεύεται η εξωτερική πολιτική της χώρας. Και προχθές άκουγα στρατιωτικούς σε τραπέζι, δεν ξέρω αν ήταν και ο κύριος Χατζηθεοφάνος, όχι δεν ήταν, κυρίως αεροπόρους, που έλεγαν πόσα αρμοδιότητες που είχαν ραντάρ και άλλες μονάδες αεροπορικές στη Βόρεια Ελλάδα, στην ευρύτερη, από τον Εύρο μέχρι την κεντρική Ελλάδα, μεταφέρθηκαν στο Νότο.
Και όταν γίνεται οπιαδήποτε, αυτά θα τα πούμε και την επόμενη Κυριακή, γιατί θα έχουμε προσκεκλημένο που ασχολείται ένα κύριο που ασχολείται με τα εξοπλιστικά, τον κύριο Ρομπόλη, μου φαίνεται, έτσι λέγεται. Οτιδήποτε πάει να γίνει σαν επένδυση που αφορά εξωτερική πολιτική και κυρίως άμυνα, γίνεται ακριβώς στον πυρήνα του εκεί, στο λεκανοπέδιο. Και οτιδήποτε πάει να σχολιαστεί, γιατί σου λένε, διότι έτσι εξυπηρετεί τη χώρα το στρατηγικό της συμφέρον. Άρα η ύπαρξη ημών υπονομεύει το στρατηγικό συμφέρον της χώρας, νομίζω. Εάν δεν περιοριστούμε στο να κάνουμε τον κτηνό τρόφο και τον αγρότη. Λοιπόν. Κύριε Σταβίδη, αυτό που λέτε δεν διαφωνώ καθόλου, αλλά αυτό συμβαίνει ακριβώς για αυτό που σας είπα, ότι δεν υπάρχουν δομικές κρατικές δομές συνέχειας. Και η εξουσία, η οποία ανήκει στην κυβέρνηση, θέλει να την ελέγχει, να ελέγχει όλους τους φορείς της εξουσίας, ώστε να μπορεί να κάνει την κομματική της πολιτική. Διαφορετικά, δημιουργείται πρόβλημα στην άσκηση της κομματικής της εξουσίας. Ως προς την, όπως είπατε, μας είπαν οι Αμερικανοί για τα Βαλκάνια, τον Εύξεινο Πόντο κτλ. Μα να σας θυμίσω ότι στην ΜΕΝ Βουλγαρία υπήρχαν 1.500 ελληνικές επιχειρήσεις και χρησιμοποιούσαν κάπου 25.000 Βούλγαρους προσωπικό. Στα Σκόπια, πριν ακόμα γίνει αυτή η επέσχυντη συμφωνία, είχαμε 22.000 Σκοπιανούς υπαλλήλους σε ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες, τι έγινε, απολύτως τίποτα. Δηλαδή είχαμε μια οικονομική παρουσία τεράστια, στην Αλβανία το αντίστοιχο, με τους εδώ μετανάστες Αλβανούς, και όλα αυτά, χωρίς να υπάρχει μια στρατηγική, εξανεμίστησαν. Άρα λοιπόν, μην κακίζουμε τα αποτελέσματα, να κακίζουμε αυτούς που τα προκάλεσαν. Μάλιστα. Και αυτή είναι η σημερινή ελληνική πολιτική ελίτ. Και τελειώνω, η συνεκμετάλλευση, τα είπε ο στρατηγός, η συνεκμετάλλευση δεν μπορεί να γίνει παρά μόνον εάν, όπως γίνεται σήμερα μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, στο ένα από τα δύο κοιτάσματα που υπάρχουν στην περιοχή της οριοθέτησης που έγινε, όπου η γραμμή περνάει πάνω από ένα τμήμα του κοιτάσματος, το οποίο είναι κοινό Λιβάνου και Ισραήλ, και το κοίτασμα το οποίο εμπίπτει στο Ισραήλ, υπάρχει συνεκμετάλλευση, δηλαδή οι πόροι που προέρχονται από αυτό τη μεριά του κοιτάσματος πηγαίνουν από την εταιρεία που τα εκμεταλλεύεται, την Total, στο Ισραήλ. Από την Total, γιατί δεν έχουν αναγνωρισμένες σχέσεις Ισραήλ και Λίβανος. Αυτό λοιπόν που είπατε για συνεκμετάλλευση, με την ευρύτερη έννοια και όχι αυτήν του διεθνούς δικαίου, ότι αν βρεθεί κοίτασμα πάνω από οριοθετική γραμμή, τότε θα υπάρχει συνεκμετάλλευση. Συνεκμετάλλευση, κακός λόγος. Το κομμάτι που εμπίπτει στην επικράτεια του κράτους θα το εκμεταλλεύεται το κράτος αυτό, άρα δεν θα το συνεκμεταλλεύεται. Συνεκμεταλλεύεται είναι γενική έννοια. Θα παίρνει τους σπόρους από το δικό του κομμάτι, ανάλογα αν είναι 40-50, ανάλογα πόσο κομμάτι μπαίνει μέσα στην οριοθετική του γραμμή. Αλλά η γενική έννοια που αναφέρεται στην εκμετάλλευση είναι δεν υπάρχει οριοθέτηση. Και μάλιστα, αυτό είναι το επικίνδυνο. Άρα δεν υπάρχουν εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Ευχαριστώ, εκεί κύριε Πρέδρε. Πάμε στον κύριο Καλεντερίδη, ο οποίος είναι λιτός ως στρατιωτικός και θα είναι και επιγραμματικός. Γραμματικός. Ναι, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κανέλο ή μάλλον να φέρω ένα παράδειγμα. Λυπάμαι που φέρω την Τουρκία, αλλά στην Τουρκία υπάρχουν δύο πράγματα που καθορίζουν την εξωτερική πολιτική. Το πρώτο είναι το πρωτόκολλο πολιτικής εθνικής ασφάλειας, το λεγόμενο κόκκινο βιβλίο ή μυστικό σύνταγμα, το οποίο δεν εκδίδεται σε αντίτυπα. Ένα είναι. Και περιγράφονται σε αυτό το βιβλίο, το πρωτόκολλο, ορισμένα ζητήματα τα οποία είναι υποχρεωμένοι όλοι οι υπουργοί όταν παίρνουν αποφάσεις, να, οι αποφάσεις αυτές να μην έρχονται σε αντίθεση με αυτά. Και όποιος αναλαμβάνει, υπογράφει, έλαβα γνώση και αναλόγως κανονίζει την πορεία του. Και είναι ζητήματα το κουρδικό, ζητήματα συνοχής της Τουρκίας και τα δικά μας. Και εκτός αυτού υπάρχει και το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας με γενική γραμματεία, επειδή έχουμε εκδώσει και αντίστοιχα βιβλία, που είναι ένα ολόκληρος οργανισμός. Και εκεί γίνεται επεξεργασία των δεδομένων που παίρνουν από όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών συμπεριλαμβανομένου
παίρνουν τα δεδομένα και κάθε μήνα, τώρα ο Ερντογάν το έκανε κάθε δύο μήνες, γίνεται η σύσκεψη του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, εκεί συζητούνται οι εξελίξεις και αν είναι ανάγκη να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις, να παρθούν κάποιες αποφάσεις. Εν πάση περιπτώσει, δεν λέω ότι αυτό είναι το καλύτερο σύστημα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα σύστημα. Στην Ελλάδα βλέπουμε αυτές τις ανερμάτιστες κινήσεις. Δηλαδή όλα αυτά που σας είπα να γίνονται μυστικές συναντήσεις, τις οποίες σας μαθαίνουμε από τους Τούρκους. Ή άλλη πολιτική ακολουθεί, το είπατε και εσείς πριν από λίγο και ο κύριος Καραγιάννης. Άλλη πολιτική ακολουθεί μια κυβέρνηση, άλλη πολιτική ακολουθεί μια κυβέρνηση. Που εγώ ξέρω ότι στους εθνικούς στόχους και στο θέμα εξωτερικής πολιτικής οι κυβερνήσεις φεύγουν, αλλά οι στόχοι μένουν. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα? Το ερώτημα που καταλήγω είναι το εξής. Μήπως δεν θέλουν να υπάρχει αυτός ο μπούσουλας για να είναι πιο ευέλικτοι στους χειρισμούς, δηλαδή για να υποχωρούν? Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ευχαριστώ κύριε Καλεντερίδη. Κύριε Χατζηδιοφάνους, έχετε κλείσει εσείς το μικρόφωνο σας? Ανοίξτε το παρακαλώ, κύριε Χατζηστεφάνους. Ναι. Ναι, νομίζω μετά τα όλα ενδιαφέροντα που ακούστηκαν από τους συνομιλητές, εγώ λίγο θα επιμείνω στον αρχικό μου συλλογισμό. Άλλωστε υποσχέθηκα να εξηγήσω τι σημαίνει η συνεκμετάλλευση, διότι κατά τη δική μου την άποψη είναι κάτι που θα μας απασχολήσει στο επόμενο χρονικό διάστημα και ποιες είναι οι συνέπειες μιας τέτοιας επιλογής. Νομίζω ότι κερδισμένη θα είναι η Τουρκία, είναι προφανές αυτό. Αλλά δεν θα είναι κερδισμένη μόνο οικονομικά, διότι θα έχει ωφέλη από την οικονομικά ωφέλη από την εκμετάλλευση. Νομίζω ότι οι συνέπειες θα είναι και γεωπολιτικής φύσεως, διότι μια τέτοια εξέλιξη ενισχύει το τουρκικό αφήγημα περί ειδικών συνθήκων στο Αιγαίο, που αποτελεί το βασικό επιχείρημα της Τουρκίας στην διεκδίκηση του ελέγχου του Μισού Αιγαίου μέχρι τον 25ο Μεσημβρινό. Γι' αυτό άλλωστε και επιδιώκει την αποστρατικοποίηση. Αποστρατικοποίηση σημαίνει περιορισμένη κυριαρχία, διότι η παρουσία των ενόπλων δυνάμεων είναι ισχυρός παράγοντας κυριαρχίας ενός κράτους. Άρα λοιπόν οι συνέπειες θα είναι και γεωπολιτικής φύσεως σε ό,τι αφορά το άλλο. Νομίζω ότι τα ενδιαφέροντα της Τουρκίας δεν είναι μόνο οικονομικά στην περιοχή. Ο Νταβούτογλου, στρατηγικό βάθος, λέει ότι χωρίς τον έλεγχο του Αιγαίου και της Κύπρου, η Τουρκία δεν μπορεί να παίξει τον ρόλο της περιφερειακής δύναμης στην ευρύτερη περιοχή μας. Τώρα, το θέμα είναι τι πρέπει και κυρίως τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα για να αποφύγει τέτοιες εξελίξεις. Καταρχήν θεωρώ ότι δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει εσωτερική νομοποίηση για να υπάρξει μια κυβέρνηση να προχωρήσει σε συνεκμετάλλευση και τι μορφή αυτή θα έχει. Αλλά νομίζω ότι λίγα μπορεί πλέον να κάνει η Ελλάδα εάν δρομολογηθούν οι εξελίξεις από βασικούς παίκτες και αναφέρομαι στις ΗΠΑ. Και αυτό διότι ήδη έγιναν αναφορές, ήταν σαφέστατος ο κύριος Καραγιάννης, ο κύριος πρέσβης. Νομίζω ότι η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι εφήρμοσε μια επιθετική εξωτερική πολιτική για πρώτη φορά μετά την υπογραφή του κατάπτυστου τουρκικο-ολιβικού συμφώνου, εφήρμοσε μια επιθετική εξωτερική πολιτική, αλλά όμως εδώ θα θυμίσω τον Σου Τζου. Εν πάση περιπτώσει, το βιβλίο του, διότι αμφισβητείται ως υπαρκτό πρόσωπο, δεν το παρόντος να το κουβεντιάσουμε. Κάπου γράφει ότι στρατηγική χωρίς τακτική είναι ο αργότερος δρόμος για την νίκη. Τακτική χωρίς στρατηγική είναι ο θόρυβος πριν τη συντριβή. Υπάρχει απουσία στρατηγικής στην Ελλάδα. Νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Λείπει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο. Και όταν λέω θεσμικό πλαίσιο αναφέρομαι σε όργανα και με σαφήνεια προσδιορισμένες διεργασίες, διαδικασίες προσδιορισμού των εθνικών συμφερόντων και ενός οδικού χάρτη για την υποστήριξη και πρόθεση στο διεθνές σύστημα. Ούτε οι εταίροι μας, ούτε οι εχθροί και φίλοι γνωρίζουν τι ακριβώς θέλουμε εμείς. Έχουμε μια ΠΕΑ, πολιτική εθνικής άμυνας και ασφάλειας, η οποία είναι άκρος απόρριτη και ειδικού χειρισμού. Οι πολιτικές δεν απόρριτες. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Θα πρέπει όλοι να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι στόχοι μας και ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας. Βέβαια, ο κύριος Ντόκος, σε ένα άρθρο του στο Βήμα της Κυριακής, αναφερόμενο στο βιβλίο μου, είχε γράψει ότι το αναφέρω αυτό στο βιβλίο μου και μάλιστα υποσχέθηκε ότι η επόμενη δεν θα είναι άκρος απόρριτη ειδικού χειρισμού. Ακόμη περιμένουμε όμως, δεν έχει εκδοθεί. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο
πρόβλημα της Ελλάδος. Λείπει ένα, το είπε και ο κ. Καλλιτερίδης προηγουμένως, λείπει το όργανο εκείνο και αναφέρουμε στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο θα υποστηρίζεται από μια μεγάλη γραμματεία, επιτελείο, πείτε όπως θέλετε, με ένα πολυμελές επιτελείο, με πρέσβεις επιτιμή, απόστρατος ενδεχομένως αξιωματικούς με συγκεκριμένα qualification, ανθρώπους οικονομολόγους, πασχόλους με τα ενεργειακά, περιβαλλοντολόγους, οι οποίοι θα μελετούν σε μόνιμη βάση το διεθνές σύστημα, θα εντοπίζουν απειλές αλλά και ευκαιρίες και θα σχεδιάζουν για την αντιμετώπιση αλλά και την εκμετάλλευση τους αντίστοιχα. Βέβαια, οι αποφάσεις πάντα είναι της πολιτικής ηγεσίας, της εκλεγμένης από το λαό κυβέρνηση, γιατί έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Αλλά αυτό το επιτελείο θα έπαιζε πολύ, πολύ σημαντικό ρόλο. Το υποσχέθηκαν όλες οι κυβερνήσεις. Δεν το βλέπω να γίνεται. Και μάλιστα ο νόμος περί επιτελικού κράτους του 19 έρχεται καταργεί το παλιό Κησία, δημιουργεί ένα κυβερνητικό συμβούλιο εθνικής ασφάλειας πλέον, το ίδιο ακρονίμιο, αλλάζει τους όρους, το οποίο είναι σαφώς πιο υποβαθμισμένο από το προηγούμενο. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω έτσι. Τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα? Σαφώς πρέπει σε αυτό το περιβάλλον το οποίο, και κλείνω με αυτό, σε αυτό το περιβάλλον το οποίο αλλάζει με ταχύτητα τους ρυθμούς, δημιουργεί πολλούς κινδύνους, θα πρέπει να εξασφαλίσει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Όχι μόνο όμως ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, θα πρέπει να φροντίσει και για τους υπόλοιπους συντελεστές εθνικής ισχύως μια ισχυρή οικονομία, σαφώς διπλωματία, μια ισχυρή οικονομία, διότι χωρίς ισχυρή οικονομία δεν μπορεί να αποκτήσει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, αλλά και χωρίς ασφάλεια δεν μπορεί να δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον για να έρθουν επενδύσεις στη χώρα. Κυρίως όμως χωρίς εθνική στρατηγική, αυτή η εθνική ισχύ δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική. Δηλαδή, έχεις ισχύ, αν δεν ξέρεις πώς να τη χρησιμοποιήσεις, είναι σαν να μην την έχεις. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα, ένα διαχρονικό ζήτημα και εμένα με προβληματίζει το γεγονός ότι τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις που οι άλλοι διαμορφώνουν, υποχρεωμένοι να διαχειριζόμαστε μονίμως κρίσεις χωρίς σχέδιο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στο αποτέλεσμα. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα επιληθεί αυτό το πολύ πολύ σημαντικό πρόβλημα και για τη χώρα μας. Αυτά ήθελα να πω εγώ. Ευχαριστώ, θα ήθελα μόνο, αν υπάρχει χρόνος, απευθυνόμενος και στους κύριους Πρέβης, αλλά κυρίως στον κύριο Σάββα Καλλιτερίδη, να μας πει πώς μπορεί, αν, γιατί είναι ένα ενδεχόμενο, ποια θα είναι η επόμενη μέρα της μετα-Ερντογάν εποχής στην Τουρκία. Θα μπορέσει, θα είναι, τι θα δημιουργηθεί, θα είναι ένα ειρηνικό πέρασμα? Διότι αυτό δεν υπάρχει, τέτοιο θέμα. Δεν υπάρχει μετα-Ερντογάν εποχή στην Τουρκία. Μόνο με βιολογική, εξάλληψη του Προέδρου θα υπάρξει τέτοια ημέρα. Αλλά εγώ είδα άλλο, θα ρωτούσα τον κύριο Καλλιτερίδη, αλλά μετά τον κύριο Κανέλο που θα μιλήσει. Εδώ υπάρχει ένας συνομιλητής που λέει γιατί επιτέθηκε στην Ελλάδα ο αντιπρόεδρος του ΧΑΝΤΕΠΕ. Εγώ δεν διάβασα κάτι τέτοιο. Αν έχει κάτι υπόψη του και θέλει να το σχολιάσει, θα έχει ενδιαφέρον με ποια βάση το ΧΑΝΤΕΠΕ είναι το κουρδικό κόμμα στην Τουρκία. Κύριε Κανέλο, σας ακούμε. Ακούσετε, είπαμε αυτά που έπρεπε να πω, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εγώ είμαι πάντα ακριβής στις τοποθετήσεις, γιατί δεν θέλω να πλατιάζω. Αυτά είναι τα προβλήματα. Περίμενα να ακούσω αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις από τους πανελίστες. Έκανε την τοποθέτηση του Λευτέρης ότι συμφωνούμε. Δεν έχουμε να πω τίποτα άλλο. Άρα συμφωνούμε σε τι? Συμφωνούμε στις τοποθετήσεις που έκανα προηγουμένως και στις απόψεις που εξέφρασα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Και το ότι δεν έχουμε πάρει είδηση για αυτό που δημιουργεί η καινούργια πραγματικότητα. Το ότι ακολουθούμε, το ότι δεν... Άρα έχουμε ένα κομματικό κράτος, το οποίο επιβάλλει τον κομματισμό του και στο Υπουργείο Εξωτερικών και τα χαρακτηριστικά του κομματισμού είναι ακόμη προκειμένου να προωθηθούν οι μέτεροι, δεν μας ενδιαφέρει η αξιοκρατία. Δεν διαμορφώνουμε πολιτικές γιατί είμαστε εφήμεροι ως κυβερνήσεις, αφού δεν έχουμε μια διαχρονικότητα, μια διαχρονική αντίληψη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν έχουμε θεσμούς ή προσωπικότητες στο Υπουργείο Εξωτερικών με διάρκεια που να κρατάνε αυτή τη συνέχεια και την αίσθηση αυτού που λέμε βαθαίως κράτους, αυτού που λένε οι Αμερικανοί statesmen. Όλα αυτά δηλαδή λείπουν από μια χώρα σαν την Ελλάδα, αλλά δεν είναι ότι λείπουν, το συνειδητοποιούμε ότι λείπουμε, ότι λείπουν, άρα θέλουμε να το διορθώσουμε. Το κακό με την Ελλάδα είναι ότι δεν θέλει να το διορθώσει. Και δεν θέλει για να το διορθώσει, διότι κυριαρχεί μια κοτσαμπάσικη λογική στους πολιτικούς. Όταν πάρω την εξουσία, θα κοιτάξω για να την ξαναπάρω, να μοιράζω στους δικούς μου, να τοποθετούν τους δικούς μου
και αυτό το πλαίσιο δεν θέλουν να το διαρρήξουν. Εγώ αυτό κατάλαβα μέχρι τώρα και αυτό το πλαίσιο, επειδή κυριαρχεί κυρίως ο πυρήνας του και η αναπαραγωγή του γίνεται στο Νότο, εμάς εδώ στον βορειοελλαδικό χώρο μας έχουν αναλώσιμους. Δηλαδή δεν θα είχαν και κανένα πρόβλημα εάν κάποια στιγμή διατρέχαμε και κανένα κίνδυνο ιδιαίτερο. Αυτά έχω καταλάβει. Και κύριε Καλαντερή, θέλετε να πείτε κάτι για αυτό που σας ρώτησα με το HDP ή αυτό που είπε ο κύριος Χατζηστεφάνος. Μισό λεπτό, κύριε Καλαντερή, μισό λεπτό. Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Είτε ο Ερντογάν να κερδίσει τις εκλογές ή να τις χάσει. Εάν κερδίσει τις εκλογές, πιστεύω ότι θα περάσει ένα διάστημα τουλάχιστον 2 ετών για να λύσει εσωτερικά προβλήματα που προέκυψαν από το σεισμό και ότι σε αυτό το διάστημα, που σημαίνει εσωστρέφεια, ότι σε αυτό το διάστημα η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας θα ασκείται με λιγότερη επιθετικότητα από ό,τι πριν τα προηγούμενα 2-3 χρόνια. Να πούμε ότι αν ο Ερντογάν κερδίσει τις εκλογές, είναι αδύνατον, αν εκλεγεί ο ίδιος ως πρόεδρος, είναι αδύνατον να πάρει την πλειοψηφία στη Βουλή. Άρα θα έχει να διαχειριστεί και ένα τέτοιο πρόβλημα. Δεν θα μπορέσει να κυβερνήσει, διότι έκτισε το σύστημα έτσι, της προεδρικής δημοκρατίας, ούτως ώστε να μπορεί να κυβερνά εφόσον ελέγχει και τη Βουλή. Άρα θα έχουμε ένα κύκλο εσωστρέφειας τα επόμενα χρόνια, που εκτιμώ ότι θα επηρεάσουν και το εξοπλιστικό του πρόγραμμα, αλλά και τα οικονομικά προβλήματα εννοώ, και το εξοπλιστικό πρόβλημα, αλλά και την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Εάν κερδίσει η αντιπολίτευση, η οποία ακούω διάφορα ότι είναι χειρότερη και όλα αυτά, δεν υπάρχει χειρότερος και καλύτερος. Οι βασικοί στόχοι της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής θα παραμείνουν, αλλά η τουρκική εξωτερική πολιτική θα χάσει τα εξής χαρακτηριστικά. Είπαμε, δεν αλλάζουν οι βασικοί στόχοι, αλλά αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο υλοποιείται. Η εξωτερική πολιτική του Ερντογάν είχε 3 πυλώνες, ασχέτως των στόχων. Δηλαδή, ο παντουρκισμός, ο πανισλαμισμός και ο νεοοθωμανισμός. Σε ό,τι αφορά τον νεοοθωμανισμό εκεί εμπλέκεται και η Ελλάδα, θεωρώ ότι αυτός ο νεοοθωμανισμός ως στόχος της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής ή ως τρόπος, τέλος πάντων, ότι δεν θα υλοποιηθεί από τη νέα κυβέρνηση, δεν θα τον υποστηρίξει. Και κάποια ζητήματα, για παράδειγμα για τη Συρία, έχει δηλωμένη πολιτική ότι θα αλλάξει η στάση της Τουρκίας στο θέμα της Συρίας. Θεωρώ όμως, άσχετα με τον τρόπο που θα ασχηθεί η εξωτερική πολιτική, ότι εάν κερδίσει αντιπολίτευση, προεδρία και πλειοψηφία στη Βουλή, ότι η τάση της εσωστρέφειας θα είναι βαθύτερη. Δηλαδή θα περάσει 2-3, ίσως και μια πενταετία για να αποκαθιλωθεί το σύστημα Ερντογάν, να έχουμε αλλαγή και πάλι επιστροφή στην προεδρευόμενη δημοκρατία, πρωθυπουργό και πρόεδρο και πρωθυπουργό. Αυτό λοιπόν θα μας βάλει σε μια νέα εποχή. Και θεωρώ ότι οι εντάσεις θα αποφευθούν από την επόμενη κυβέρνηση. Με μία μόνη εξαίρεση, τα ενεργειακά. Η Τουρκία έχει τη δική της ενεργειακή στρατηγική και πιστεύει ότι χωρίς ενεργειακή αυτάρκεια δεν μπορεί να γίνει μεγάλη δύναμη. Άρα έχει στόχο να ιδιοποιηθεί κοιτάσματα στη Λιβύη, στη Βόρεια Αφρική, στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, οτιδήποτε υπάρχει στην περιοχή. Και εάν γίνουν από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας ή της Ελλάδας κινήσεις για εκμετάλλευση ενεργειακών αποθεμάτων, εκεί πιστεύω ότι η Τουρκία, άσχετα με το σε τι κατάσταση βρίσκεται στο εσωτερικό της, εκεί θα προσπαθήσει να επέμβει. Όσον αφορά το HDP, έχω την εντύπωση ότι η αναφορά έγινε για θέματα διαχείρισης προσφύγων στον Εύρο. Γιατί επειδή είναι υποδιωγμόν το κουρδικό πολιτικό κίνημα στην Τουρκία, κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να περάσουν στην Ελλάδα, γίνονται κάποια ζητήματα στον Εύρο. Έχω την εντύπωση ότι έγινε γι' αυτό, χωρίς να είμαι σίγουρος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλαντερή. Κύριε Σαββίδη, αν μου επιτρέπετε μία μόνο φράση για το θέμα της συνεκμετάλλευσης που αναφέρατε και προηγουμένως. Εάν θέλει η χώρα μας να αποτρέψει αυτή την πολιτική συνεκμετάλλευση και όχι την νομική, όπως είπε και ο στρατηγός και εγώ,
που αφορά την διαχωριστική γραμμή, αυτό που πρέπει να κάνει είναι να κηρύξει ΑΟΣ άμεσα. Μάλιστα. Να κηρύξει την ελληνική ΑΟΣ και να οδηγήσει την Τουρκία στην ανάγκη να προχωρήσει στην οριοθέτηση. Αν δεν κηρύξουμε ΑΟΣ, που είναι αναφέρετο δικαίωμά μας και δεν χρειάζεται διαβούλευση με παράκτια κράτη, τότε θα μπούμε μέσα στη διευκρινιστίδα αυτή της πολιτικής μετάλλευσης. Εννοείται χωρικά ύδατα, μάλλον, και πρέσβη, διότι διαβούλευση για την ΑΟΣ χρειάζεται. Ορίστε. Διαβούλευση για την ΑΟΣ, σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, η οριοθέτηση ΑΟΣ γίνεται... γίνεται κατόπιν συμφωνίας των δύο μέρων στο πλαίσιο επίτευξης μιας δίκαιης λύσης. Στα χωρικά ύδατα είναι που δεν απαιτείται διαβούλευση. Όχι, και η κήρυξη της ΑΟΣ δεν απαιτεί διαπραγμάτευση, η οριοθέτηση απαιτεί διαπραγμάτευση. Έτσι, όπως τα λέει ο πρέσβης. Έτσι, ναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αλλά πρέπει και τα χωρικά ύδατα, συγγνώμη που σας διακόπτω. Από το 2012 μέχρι το 2002 μέχρι το 2013, μια και μιλάμε για τα χωρικά ύδατα, οι διερευνητικές επαφές μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος, ξέρετε τι αφορούσανε? Το εύρος των χωρικών μας υδάτων. Το κυριαρχικό μας δικαίωμα το διαπραγματευόμασταν με τους Τούρκους. Το αναφέρετο κυριαρχικό μας δικαίωμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το 2013 σταμάτησα, θυμάμαι καλά αυτό, ότι βγήκε από τις αξιομιλίες το ζήτημα των χωρικών υδάτων. Ευχαριστούμε κύριε Πρέσβη, κύριε Καραγιάννη, κύριε Καλεντερίδη και κύριε Χατζηθφάνους, και πολύ περισσότερο ευχαριστούμε τον κύριο Κανέλο ως προσκεκλημένο σήμερα, που μας εισήγαγε και στα, έτσι, λίγο στα εσωτερικά του Υπουργείου, να προβληματιστούμε και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και εμείς στο να αλλάξει η νοοτροπία και ενδεχομένως και του Υπουργείου, και οι άνθρωποι του Υπουργείου να το επιθυμούν αυτό, αλλά δεν το επιθυμεί η πολιτική τάξη της χώρας. Αυτήν πιέζουμε. Δεν αντιτίθεμεθα στους διπλωμάτες και στο προσωπικό του Υπουργείου. Τους υποστηρίζουμε. Αντιτιθέμεσα σε μια πολιτική που θέλει να το συντηρίζει με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε εσάς που μείνατε και σήμερα μαζί μας. Την επόμενη Κυριακή θα ξαναπούμε τον καφέ μας και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Και καλή καθαρά Δευτέρα. Καλά να περάσει.